Έχουμε καλέσει την εταιρεία Ακτίνα Λακωνίας. Είναι μια νέα εταιρεία η οποία θέλει να αναπτύξει ένα πάρκο αιωνικό δίπλα από το πάρκο στο Φραγκάκι που ήδη έχει πάρει άδεια. Είναι το τρίτο κατά σειρά πάρκο που πάει να αναπτυχθεί στα όρια της κοινότητός μας. Είμαστε στη φάση της γνωμοδότησης της κοινότητας, θα επακολουθήσει η γνωμοδότηση του Δήμου και θα πάμε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου εκεί θα καταλήξουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του συγκεκριμένου έργου. Όπως ξέρετε όλοι, χτες υπήρξε ένα Δημοτικό Συμβούλιο στη χώρα, όπου πάρθηκαν αποφάσεις, συγκροτήθηκε μία Επιτροπή Αγώνα, όπου συμμετέχει ο Δήμαρχος και η αντιπολίτευση με τους εκπροσώπους της και κάποιοι κάτοικοι. Τελικώς ήταν 9 μελείς αυτή η Επιτροπή, νομίζω ότι ήταν 9 μελείς. Ο Έπαρχος, με σκοπό να περιοριστεί η αλόγιστη ανάπτυξη αιωνικών πάρκων στο νησί μας. Εμείς κάναμε μία δήλωση χθες, ότι προτιθέμεθα να ακούσουμε την εταιρεία που έχουμε προσκαλέσει και θα δούμε μετά το πέρας της παρουσίασης που θα μείνουμε ως συμβούλιο μαζί, ώστε να αποφασίσουμε. Ήδη έχουμε πει ότι θα φτιάξουμε το χωροταξικό μας στην κοινότητά μας. Ήδη έχει συγκροτηθεί μια ομάδα εργασίας από επιστήμονες, τοπογράφους και στελέχη του Υπουργείου Χωροταξίας, συν κάποιους πολιτικούς μηχανικούς και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε τουλάχιστον ως κοινότητα να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε χωροταξικά τα γεωγραφικά μας όρια. Να δούμε δηλαδή εάν μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα αιωλικά πάρκα από αυτά που έχουν ήδη αδειοδοθεί και εφόσον επιστημονικά καταλήξουμε σε μια τεκμηριωμένη άποψη, ένα πόρισμα που αποδεικνύει ότι και η εταιρεία η συγκεκριμένη χωράει να μπει στα γεωγραφικά μας όρια, τότε και εμείς θα επικροτήσουμε αυτό και δεν θα είμαστε αντίθετοι. Εάν τελικώς το πόρισμα αυτό δείξει ότι κορέστηκα η κοινότητά μας και δεν αντέχει άλλα αιωλικά πάρκα, θα πρέπει να οργανώσουμε τους τρόπους μας. Σήμερα έχει έρθει η εκπρόσωπος της εταιρείας, η κυρία Σκαραφίγκα Μαρία, η οποία και θα παρουσιάσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου. Θεωρήθηκε σκόπιμο να προσκληθεί η εταιρεία και να μας παρουσιάσει η ίδια τη μελέτη της, όπου θα μας πει σε ένα μισάωρο, τρία τέταρτα, πού ακριβώς θα αναπτυχθεί το έργο αυτό και ποιες θα είναι οι συνέπειες του για τον τόπο μας και πώς η εταιρεία έχει προβλέψει ότι θα τις ελαχιστοποιήσει. Ο λόγος περιβαλλοντολόγος, υπογράφει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, το οποίο καλείστε να γνωμοδοτήσετε. Είμαι και υπεύθυνη ανάπτυξη στην εταιρεία EDF Renewables, η οποία είναι η θυγατρική του ομίλου EDF της Γαλλικής ΔΕΗ. Η Ακτίνα Λακωνίας αποτελεί τη θυγατρική εταιρεία της EDF. Θα ήθελα να κάνω ένα ιστορικό ευχαριστώ καταρχήν και τον κύριο Αντωνέλο που με κάλεσε σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάζετε μια μελέτη η οποία είναι πολυσέλιδη και δύσπερτη για εσάς και για εμάς τους ίδιους που τη γράφουμε, είναι αλήθεια, σύντομα και περιεκτικά. Έχω ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση προσπαθώντας να βάλω τα κύρια σημεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τα περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στην περιοχή. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια εισαγωγή ιστορικό του έργου. Η εταιρεία δεν ενδιαφέρθηκε τα τελευταία χρόνια για την περιοχή. Η πρώτη αίτηση που είχε κάνει ήταν το 2002. Όπου τότε, σαν πιστοαιολική, η οποία απορροφήθηκε πλέον από την Ακτίνα Λακωνίας, κατέθεσε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής. Τότε ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο πολύγωνο από αυτό που είναι σήμερα. Αποτελούνταν τότε από 27 νομογεννήτριες, οι οποίες ήταν παλιάς τεχνολογίες πλέον, 22,95 ΜΒ στη θέση Φραγκάκη. Ακολουθήθηκε η διαδικασία εκπόνησης επιπρόσθετων στοιχείων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και κάποιων συμπληρωματικών μελετών, προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, η οποία κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές και είχαν εξασφαλιστεί κάποιες θετικές νομοδοτήσεις από τις τότε υπηρεσίες.
Το 2007 ήρθε η ρυθμιστική αρχή ενέργεια την απόφασή της να χαρακτηρίσει την περιοχή της Εύβοιας και των διασυνδεδεμένων νησιών, που μέσα από αυτές είναι και η Άνδρος, ως περιοχές με χωρισμένο δίκτυο. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα τότε απορρόφησης ισχύως από επιπλέον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δίκτυο, το έργο και η ερευνητική διαδικασία του πάγωσαν και περιμέναμε, μένουμε σε αναμονή μέχρι να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα των διασυνδέσεων. Ο ΑΔΜΗ προχώρησε όμως σε έργα ενίσχυσης και αναβάθμισης του συστήματος. Είναι ο λεγόμενος πολυπόταμος που μπορεί να έχετε ακούσει νέα μάκρη. Έγιναν εργασίες κατασκευής από τον ίδιο τον ΑΔΜΗ με δαπάνες του ΑΔΜΗ και ολοκληρώθηκαν εργασίες το 2015. Σκοπός των εργασιών αυτών και της ενίσχυσης του δικτύου ήταν να δημιουργηθεί διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στο δίκτυο, ώστε να μπορούν να συνδεθούν πλέον και έργα ανανεωσίμων, από τα οποία έχει προϋπολογιστεί ότι θα δοθούν τα λεφτά για την δαπάνη κατασκευής που έκανε ο ΑΔΜΗ. Με το πέρας των έργων αυτό το 2015 καθορίστηκε μια λίστα έργων με βάση τις αιτήσεις που ήταν τότε στην ρυθμιστική αρχή ενέργειας και με βάση το αδειοδοτικό στάδιο που βρισκόταν οι σταθμοί, η οποία καθόριζε ποιοι χρήστες θα είναι μέσα σε αυτό το καλώδιο. Αυτή η λίστα είναι δυναμική με την έννοια ότι κάποιοι επενδυτές αλλάξαν τα μεγαβάτ, δόθηκε ευκαιρία σε άλλους να μπουν. Κάποιοι δεν θέλησαν να κάνουν τις επενδύσεις, οπότε αυτή η λίστα είναι μια δυναμική λίστα που σήμερα είναι μια εταιρεία και αν δεν μπορείς να το υλοποιήσεις θα πρέπει να πάει κάποια άλλη προκειμένου να εξασφαλίσει και ΑΔΜΗ ότι θα αποπληρωθεί το ποσό που δαπάνησε από τους επενδυτές. Η δική μας εταιρεία έλαβε το 2019 εν τέλει άδεια παραγωγής, τον Αύγουστο, και μπήκαμε στον πίνακα 3 της λεγόμενης λίστας. Σας το λέω αυτό για να έχετε και μία άλλη αίσθηση του πώς έχει προχωρήσει όλη αυτή η περιβαλλοντική διαδικασία. Έχω εδώ κάποια διαγράμματα για το πώς ορίζει ο νόμος το ότι πρέπει να ακολουθηθεί διαδικαστικά προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο. Τα έργα αυτής της λίστας έχουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια και δεσμεύσεις. Μπαίνοντας στον πίνακα 3, πρέπει να εντός ενός μήνα να υποβάλεις για έτοιμα προσφορά σύνδεσης, το οποίο έχει γίνει από εμάς. Εντός 3 μήνων να υποβάλουμε με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεσμευόμαστε με εγγυητική επιστολή προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια. Η λήψη της ΑΕΠΟ δεν σημαίνει ότι το έργο είναι έτοιμο για κατασκευή. Υπάρχουν πάρα πολλά επόμενα στάδια, δεν θα μπω σε αναλύσεις. Μέχρι να φτάσεις στο να κατεβάσεις και να μπορέσεις να πληρώσεις τη σύμβαση σύνδεσης για να λειτουργήσεις το πάρκο. Μπαίνω πλέον στα τεχνικά, την παρουσίαση του έργου. Το έργο, όπως φαίνεται και στη μελέτη και στους χάρτες της, βρίσκεται στη θέση Φραγκάκη, υπάγεται διοικητικά στο όριο της Δημοτικής Ενότητας Κορφίου, Δήμου Άνδρου, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Σε σχέση με τους κοντινότερους σχισμούς, οι αποστάσεις είναι 2,3 χιλιόμετρα από τον οικισμό πίσω μεριά, αντιστοίχως και από το Πέρα χωριό, 3 χιλιόμετρα από τον Αμοναχλιό και 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τον οικισμό Όλμος Κορφίου. Ως προς τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης, όλοι αυτοί οι χάρτες που σας δείχνω υπάρχουν και μέσα στη μελέτη. Η περιοχή με βάση το χάρτη Κορίν Χρήσεων Γης καλύπτεται από φυσικούς βοσκοτόπους. Έχουμε πάρει και κάποια πρώτα πληροφοριακά έγγραφα από τα δασαρχεία, τις διευθύνσεις δασών, που τα χαρακτηρίζουν ως αγρούς και εγκατελειμμένους αγρούς, με τμήματα πετρόλου χορτοπληματικής βλάστησης. Στην άμεση περιοχή εγκατάστασης δεν εντοπίζονται ούτε οικισμοί, ούτε ερεσμονές ή κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι που να έχουν κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας. Το έργο βέβαια βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura και εντός καταφυγίου, δεδομένου της ευαισθησίας ονειθολογικής της περιοχής και με βάση και την νομοθεσία, έχει εκπονηθεί ονειθολογική μελέτη, ειδική οικολογική αξιολόγηση όπως ονομάζεται πλέον, και αποτελεί τεύχος του παρακτήματος της μελέτης. Να σημειώσω εδώ ότι εμείς συνεχίζουμε τις καταγραφές με το μελετητή που ανέλαβε τη μελέτη, προκειμένου να έχουμε επιβεβαιωμένα τα αποτελέσματα, το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η λειτουργία του πάρκου και η κατασκευή στους πληθυσμούς ορνηθοπανίδας που προστατεύονται. Και αν προκύψουν οτιδήποτε, εννοείται ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
Ως προς το τοπίο και δεδομένου ότι είχαμε βρει και μία μελέτη που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, υπάρχει ένας χάρτης αναλυτικής τυπολόγησης στο τοπίο της Άνδρου, με βάση τον οποίο η περιοχή στην οποία θέλουμε να εγκαταστήσουμε το έργο δεν εμπίπτει εντός τοπίου υψηλής αισθητικής αξίας. Ο χάρτης είναι ο χάρτης 6 της μελέτης, όπου φαίνεται και όλη η ανάπτυξη του έργου και το συνοδόν έργο αυτού. Το έργο, όπως βλέπετε, αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα. Είναι οι ανεμογεννήτριες, είναι 6 ανεμογεννήτριες, είναι τύπου βέσταση 105. Το 105 είναι το πτερίγιο, στην ουσία διάμετρος της πτερωτής. 3,6 μεγαβάτ είναι η καθεμία και το ύψος πυλών 72,5 μέτρων. Επίσης, περιλαμβάνονται οι πλατείες, στις οποίες εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες, σε βαθμούς 3.300 τετραγωνικά καθεμία. Διάνοιξη νέας οδοπίας, 438 μέτρων. Στην ουσία, θα σας το πω και παρακάτω, η οδοπία, οι νέες διανοίξεις για οδοπία είναι πολύ μικρές, δεδομένου ότι έχει αδειοδοτηθεί ένα όμορο αιωλικό πάρκο στη θέση πάλι Φραγκάκη από μία άλλη εταιρεία και έχει αδειοδοτήσει αρκετά χιλιόμετρα οδοπία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες επεμβάσεις απαιτούνται για να εγκατασταθεί το συγκεκριμένο πάρκο. Επίσης, υπάρχει διαμόρφωση ενός χώρου ελιγμών στο νότιο τμήμα του έργου και η κατασκευή του δικτύου που είναι υπόγειο από δίκτυο όδευσης μέσης τάσης θα είναι στο ρήφο της οδοπίας, επομένως δεν θα γίνει επιπλέον επέμβαση, παρά μόνο στο υφιστάμενο οδό θα πέσει το υπόγειο καλώδιο και η κατασκευή του οικίσκου ελέγχου, ο οποίος είναι 80 τετραγωνικά, από οποίου ξεκινούν τα καλώδια για να πάνε στον υποσταθμό. Η προσέγγιση στην περιοχή του αιωλικού, για την προσέγγιση χρησιμοποιείται η επαρχιακή οδός Άνδρου Σταυροπέδας, που συνδέει τους νότιους οικισμούς Δημοτικής Ενότητας Κορφίου με τη χώρα, καθώς και η αγροτική οδός που συνδέει την επαρχιακή οδό Άνδρου Σταυροπέδας με το ακροτήριο Στενό. Εδώ σας δείχνω κιόλας και ποια είναι η αδειοδοτημένη οδοπία που περιλαμβάνεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας Greek Wind Power. Το περισσότερο, όπως βλέπετε, κομμάτι που θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς είναι ήδη αδειοδοτημένο και οι καινούργιες αποβάσεις αφορούν αυτά τα 438 μέτρα που αναφέραμε για τη νέα διάνοιξη εντός του πάρκου του βόρειου τμήματος. Γενικά, ο σχεδιασμός δεν είμαι μόνο εγώ η μελετήτρια αυτής της μελέτης. Υπάρχει μια ομάδα τεχνικών, μηχανικών, περιβαλλοντολόγων που ασχολούνται με το σχεδιασμό και προσπαθούμε πάντα με τη λιγότερη δυνατή επίπτωση να σχεδιάζουμε τα έργα. Η ηλεκτρική διασύνδεση του ελικού πάρκου θα γίνει με τον αδειοδοτημένο πάλι υποσταθμό, επέκταση είναι στην ουσία αδειοδοτημένη επέκταση του υποσταθμού της Άνδρου, είναι σχεδόν στα 12 χιλιόμετρα από τη θέση εγκατάστασης, που θα γίνει πάλι με υπόγειο με καλώδιο μέσης τάσης και με το συγκεκριμένο θα συμπεριθεί ο ηλικός σταθμός στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως προς τη μεταφορά του εξοπλισμού και σε αυτό πάλι ελέγξαμε με ποιο τρόπο θα έρθει η άλλη εταιρεία να εγκαταστήσει και να μεταφέρει τον εξοπλισμό ώστε να μην γίνουν νέες επεμβάσεις, όπως έχουν αδειοδοτήσει συγκεκριμένη εταιρεία η μεταφορά του εξοπλισμού θα γίνει από το ακροτήρι Στενό. Ο εξοπλισμός θα έρθει από το Λάβριο με ferry boat ανοιχτού τύπου και σε τμήμα της παραλίας που υπολογίζεται σε 335 τετραγωνικά θα γίνει η απόθεση του εξοπλισμού και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η οδός που είναι αδειοδοτημένη που σας την έδειξα και στο προηγούμενο σχέδιο. Σύμφωνα με την νομοθεσία έχουμε δει του 19, προκειμένου να πάρουμε την άδεια χρήσης του Αιγιαλού θα πρέπει πρώτα να βγει η περιβαλλοντική αδειοδότηση και μετά να γίνει στο τμήμα περιουσίας ακινήτων από τη Δήμο της Περιφέρειας αντίστοιχη αίτηση. Στο τέτοιο της μελέτης, στο παράδειγμα, υπάρχει και αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου
σχεδιάζεται να γίνει η μεταφορά του εξοπλισμού. Η εκτίμηση των επεμβάσεων που γίνεται και στη μελέτη είναι ένας πίνακας της μελέτης, δεδομένου που σας είπα ότι θα χρησιμοποιηθούν κυρίως επεμβάσεις υφιστάμενες για μας αδειοδοτημένες από γειτονικό πάρκο. Δεν αναμένεται να έχουμε μεγάλες κλίμακες επεμβάσεις. Οι όποιες επεμβάσεις θα αφορούν τις πλατείες, τη νέα οδοποιία, το οικίσκο ελέγχου και την όδευση του καλωδίου που όπως είπαμε θα γίνει εντός του ρύθμου της οδοποιίας. Μία εκτίμηση του μεγέθους της επιφάνειας κατάληψης είναι τα 49 περίπου στρέμματα. Περιβαλλοντικά πάλι σε σχέση με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο χρονικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει ειδικό τεύχος συμβατότητας που ελέγχονται όλα τα κριτήρια εάν πληρούνται από το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση του έργου. Στα κριτήρια χωροθέτησης βλέπουμε, σας έχω βάλει κυρίως τα πιο κοντινά, πληρούμε κατά πολύ τις αποστάσεις που πρέπει να έχουμε από προστατευόμενες περιοχές και ασύμβατες κρίσεις. Η πιο κοντινή ακτή κολύμβησης απέχει 5 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε και τις ιερές μονές που έχουμε βάλει και κάποια μπάφε προστασίας. Ως προς τα κριτήρια ορατότητας που αποτελεί και αυτό ένα κομμάτι που ελέγχεται εντός του προταξικού πλαισίου. Σύμφωνα με τον χάρτη που προήλθε σε σχέση με την αποτύπωση της ορατότητας των ανεμογεννητριών, το θαλασσί στην ουσία είναι οι χώροι από τις οποίες φαίνονται οι ανεμογεννήτριες πιο πολύ. Από τους κοντινότερους οικισμούς εκτιμάται ότι δεν θα φαίνεται καμία ανεμογεννήτρια. Τέλος και πολύ σημαντικό ίσως για εσάς, το τι ωφέλη μπορεί να έχει η τοπική κοινωνία από όλη αυτή τη λειτουργία του έργου. Είναι προφανώς ότι και στη φάση κατασκευής αλλά και λειτουργίας απαιτούνται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, εννοείται ότι καλύπτονται την τοπική κοινωνία. Επίσης, αυτό είναι επιβαλλόμενο από τον νόμο, ότι πρέπει το 3% της τιμής πώλησης της ΦΠΑ να αποδίδεται, που ούτως ή άλλως αυτό το κάνει ο ίδιος ο ΔΑΠΕΠ, ο διαχειριστής, στην τοπική κοινωνία, εκ των οποίων από το 3% στην ουσία το 2,7% πάει στην τοπική, το 1% για τα τιμολόγια, τα οικιακά της τοπικής κοινότητας και το 1,7% το διαχειρίζεται το ΟΤΑ προκειμένου να γίνουν έργα τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικές δράσεις. Παράλληλα, εμείς λόγω και γαλλικού ομίλου που έχουμε προτεραιότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και το κοινωνικό περιβάλλον και την περιβαλλοντική πολιτική, σκοπεύουμε και προβλέπεται να χρηματοδοτήσουμε δράσεις που θα αιτηθούν οι τοπικοί δήμοι κοινότητες, επιληπτικά προφανώς, κατά τη φάση της λειτουργίας. Αυτή είναι η παρουσίαση μου από μένα. Προσπάθησα να είμαι λίγο σύντομη, περιεκτική. Αν κάποια πράγματα έχω ξεχάσει ή θα θέλατε να ρωτήσετε και μπορώ να σας απαντήσω, είμαι στη διάθεσή σας. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Εσείς κάνατε την αίτηση όταν είχε πάρει την άδεια το άλλο αιωλικό πάρκο στο Φραγκάκι. Τη διαδικασία είναι ως εξής. Υποβάλλεις στην ερευνητική αρχή ενέργειας το αιωλικό που θέλεις, το έργο που θέλεις να αδειοδοτήσεις. Με την άλλη εταιρεία υπήρχε μια επικάλυψη. Δηλαδή, όταν υποβάλαμε εμείς, υπέβαλε και η άλλη εταιρεία. Δηλαδή, συγχρόνως υποβάλλανε και οι δύο εταιρείες. Και η κλοαίτηση. Αυτό δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορούν και οι δύο να έχουν τον ίδιο εδαφικό χώρο να δεσμεύουν για τα έργα τους. Τότε κληθήκαμε από τη ΡΑΗ, ήταν άλλες διοικήσεις και άλλοι μελετητές κιόλας τότε. Δεν ήμουν καν εγώ με τα τελευταία 12 χρόνια. Το 2002 δεν ήταν δικό, δεν το διαχειριζόμουν εγώ αυτό το έργο. Ήρθαν σε επικοινωνία αναγκαστικά οι δύο διοικήσεις και έπρεπε να βρουν λύση ώστε να πάρει κάθε μία το δικό της πολύγωνο. Αυτό έγινε, έτσι προχώρησε και η εταιρεία, η άλλη, η Greek Power. Δεν έχουμε έρθει εμείς ακόμα σε επαφή μαζί τους. Εννοείται ότι κάποια στιγμή, αν προχωρήσει το έργο, θα πρέπει να έχουμε και εμείς μια επικοινωνία με ειδικήσεις μας, βασικά. Επομένως, είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο ποια είναι ο χώρος στην οποία χωροθετεί και μπορεί να αναπτύξει το έργο της η εταιρεία Greek Power και ποιος είναι ο δικός μας ο χώρος. Αν μπείτε στο γεωπληροφορικό χάρτη της ΡΑΕ, φαίνονται ακριβώς τα πολύγωνα και οι εταιρείες. Τα έργα οδοποιίας τι περιλαμβάνουν?
Τα έργα οδοποίησης, όπως σας έδειξε, περισσότερη οδοποίηση είναι ήδη ιδιωτημένη. Δηλαδή, αν φτάσουμε καλώς από των πραγμάτων να πάρουμε τις άδειες και να φτάσουμε στην άδεια εγκατάσταση, οι μόνες νέες επεμβάσεις, γιατί εμάς ό,τι βλέπουμε ως αδειοδοτημένο με περιβαλλοντική αδειοδότηση ΑΕΠΟ και από ό,τι γνωρίζουμε έχουν κατεβάσει και για άδεια εγκατάσταση. Δηλαδή, δεν γνωρίζω πότε θα εγκατασταθεί η εταιρεία, αλλά για μας θεωρούμε ότι είναι υφιστάμενη. Δηλαδή, έχει αδειοδοτηθεί, έχει εκτιμηθεί. Όλη αυτή η οδοποιία που είναι γύρω στα 7,5 χιλιόμετρα της εταιρείας της Greek Wind Power, εμείς οι επιπλέον επεμβάσεις που θα κάνουμε είναι αυτά τα 438 μέτρα στην ουσία. Δηλαδή, μόνο διάνοιξη περιλαμβάνει αυτό εννοώ. Μόνο νέες διανοίξεις. Διανοίξεις, όχι κάτι ασφαλτόστρωσης και τέτοια πράγματα. Μόνο δηλαδή ανοίγουμε τον υπάρχον δρόμο. Είναι αυτές εδώ οι μικρούλες. Αυτή όλη η νέα οδοποιία θα γίνει από την άλλη εταιρεία. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο δρόμος, λες, έχει νομιμοποιηθεί. Έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Αυτό το γνωρίζω με βάση την αποστολή. Πότε έγινε αυτό και ποιος το έκανε. Το έκανε η άλλη εταιρεία. Η απόφαση αυτή που αναφέρει. Το έκανε εδώ η τοπική άρχοντας, δηλαδή ο Δήμος. Έχει πάει ΦΕΚ. Ο είναι σε ΦΕΚ. Σε περιοχή Natura. Ο δρόμος αυτός είναι περιοχή Natura. Να σας πω κάτι εγώ λίγο. Ο δρόμος αυτός συμπεριλαμβάνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Έχει πάρει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης του Υπουργείου. Η εταιρεία τον έφτιαξε ή ο Δήμος. Δεν τον έχει φτιάξει. Η εταιρεία οφείλει να τον κατασκευάσει. Α, όχι ο Δήμος, δεν έχει καμία σχέση. Με έξοδο της εταιρείας τον. Ο Δήμος δεν έχει καμία. Εννοείται δαπάνη του Δήμου. Ο δρόμος είναι δημοτικός ο δρόμος, έτσι. Αυτές οι επεμβάσεις έχουν ήδη περάσει από. Ο δρόμος είναι ο δρόμος που πηγαίνει κάτω στη ΔΕΗ. Στη φάση που διάβασα τώρα που έχετε μια μελέτη, και τι μόνο μετά, γιατί δεν τελειώνω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει και μετά, δηλαδή για να πάρει μια διεγκατάσταση μια εταιρεία, δεν σταματάει στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει να πάρει να δει αν είναι ιδιόκτητα, να πάει στο Δήμο. Να κάνουμε τις μελέτες, τις τεχνικές. Εδώ ερχόμαστε να πούμε περιβαλλοντικά ένα αποτύπωμα που βλέπουμε. Δεν ερχόμαστε να πούμε τόσο θα κατασκευαστεί. Πρέπει να γίνουν μελέτες τεχνικές, οι οποίες θα γίνουν οριστική μελέτη οδοποίησης, η οποία θα κατευθυνθεί και στο Δήμο, θα πάρει και την εγγύηση από το δασαρχείο, αν είναι δασική οδοποίηση. Δεν είναι απλό. Δεν είναι γίνει δηλαδή αυτά. Θεωρώ, γιατί δεν είμαι στην εταιρεία αυτή, επειδή έχω δει την περιβαλλοντική επιδότηση ως προς τα κομμάτια που είναι διαθέσιμα στο διάδια. Ότι έχει γίνει. Δεν μπορούν να φτάσουν να πάρουν άδεια εγκατάσταση αν δεν έχει γίνει. Αν φτάσουν στο σημείο να μην τα έχουν κάνει, οφείλουμε εμείς μετά να έρθουμε και να τα κάνουμε. Αφού χωροταξικά λένε ότι δεν έχει γίνει ακόμα χωροταξικά που θα δουν οι ανεμογεννήτριες και αν το έχει να κάνει με το περιφερειακό σχεδιασμό του νησιού. Αυτό νησιού. Αλλά ακόμα δεν έχει χωροταξικά. Άρα πόσο βγήκαν όλες αυτές οι άδειες. Αυτό υπάρχει και το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η περιοχή δεν είναι απαγορευτική. Ενώ θα έπρεπε αυτό να τουλάχιστον και ειδικά από την ορμηθολογική. Αυτό πραγματικά μας έβγαζε να εξαρτήσει από το Υπουργείο να μας λένε και το ζητάμε και εμείς και σαν διευθυντές. Πείτε μας πού δεν πρέπει να πάμε και εμείς θα το σεβαστούμε. Εμείς πηγαίνουμε με βάση. Δεν μπορεί να πει ανεμογεννητρία που σκοτώνουν τα πουλιά με τις ανεμογεννητρίες. Ακόμα και αυτό, ειλικρινά σας λέω ότι έχω κάνει πολλές συναντήσεις και με διάφορες εταιρείες και με την DTBET που είπαν ότι θα κάνω. Έχω πάει και στον Εύρο και έχω παρακολουθήσει γιατί σας λέω ένα ολόγο στο επάγγελμα. Είμαι αρκετά ευαισθητοποιημένη με το θέμα. Ήδη έχω κάνει κάποιες συναντήσεις με μια καινούργια εταιρεία, την DGSEC, λέγεται, η οποία ναι, μένει μεγάλο το κόστος, αλλά εγώ προσωπικά θα προσπαθούσα να το περάσω στην εταιρεία αυτό. Ότι αν χρειαστεί, και γι' αυτό και συνεχίζουμε τις καταγραφές στην περιοχή, γνωρίζουμε πού είναι τα πουλιά και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν. Ήδη έχουμε μελετηθεί και για το διπλανό έργο, αλλά δεν είμαι αρμόδια για να απαντήσω στο διπλανό. Υπάρχουν και καινούργια συστήματα με κάμερες οι οποίες είναι στρατιωτικού τύπου, πιάνουν εμβέλεια και σταματάνε τις ανεμογεννήτριες σε περίπτωση που δουν κάποιο πουλί να έρχεται στην εμβέλεια του ενός χιλιομέτρου. Αυτά έχουν δουλέψει στον Εύρο, υπάρχουν κάποιες μελέτες. Αν πραγματικά δούμε ότι υπάρχει ανάγκη, εννοείται ότι η ίδια το τμήμα βιοποικιλότητας που θα κρίνει τη μελέτη ούτως ή άλλως για το θέμα της Natura,
θα πρέπει να μας επιβάλλει αν κρίνει ότι πρέπει να βάλουμε ραντάρ και σύστημα διακοπής ανεμογεννήτριας για κάποιες περιόδους. Εσείς σαν εταιρεία που θα χρησιμοποιήσετε το ίδιο, την ίδια παραλία, έχετε προβλέψει τι μετά στην παραλία, τι επιπτώσεις έχει στην παραλία, θα... Είναι προσωρινή χρήση, δεν θα κάνουμε... Ναι, το μετά δεν θα ξαναγίνει όπως ήταν. Μετά θα η προσέγγιση θα γίνεται από πάνω, εκεί θα γίνει εξοπλισμός, στην ουσία από εκεί έρχονται, εγώ αυτή τη λύση την είδα από την διπλανή εταιρεία. Γι' αυτό είπαμε, λέμε τι θα διοδοτηθεί, τι θα πάει να κατασκευαστεί. Μην πάμε και κάνουμε καινούργιες επεμβάσεις. Και γι' αυτό εναλλακτικά κοιτούσαμε και άλλες λύσεις. Αλλά βλέπουμε ότι τη στιγμή που έχει διοδοτηθεί μια τέτοια επέμβαση εκεί, δεν θα πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Άρα εσείς θα πατήσετε στις άλλες εταιρείες. Θα πατήσουμε ακριβώς εκεί που θα πάει η άλλη εταιρεία, προκειμένου να μην γίνουν καινούργια. Και εκεί θα είναι μόνο για την απόδοση του εξοπλισμού για να το μεταφέρει. Η πρόσβαση πλέον θα γίνεται από τον ίδιο στάμενο δρόμο από πάνω. Στη λειτουργία της ιδιοκτήτες έχετε έρθει σε επαφές. Οι ιδιοκτήτες είναι κάτι που δεν μπορούμε να έρθουμε ακόμα σε επαφή. Για ποιο λόγο? Είμαστε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν υπάρχει έργο. Δηλαδή εννοείται ότι δεν θα τις βάλετε εκεί έτσι ανεξέλεγκτα χωρίς να έχετε έρθει σε επαφή? Δεν υπάρχει ανεξέλεγκτο. Σε ιδιοκτησία άλλο αυτό. Αυτό που λέτε, έχετε ένα δίκιο στο ότι και την περιβαλλοντική αδειοδότηση να πάρω, αν δεν βρω τον ιδιοκτήτη, δεν μπορώ να κατασκευάσω. Δεν είναι ότι με δεσμεύει. Ούτε δεσμεύει τον ιδιοκτήτη ότι επειδή η ανεμογεννήτρια εντός του υποπαίδου του πρέπει να το κάνει. Δεν είναι έργο που δηλαδή, αν εγώ είμαι τον ιδιοκτήτη, κάπου εκεί πέρα που βλέπω την πλατεία, θα έλεγα τι γίνεται. Με ρωτήσατε εμένα, πώς το. Αυτό δεν παίρνει άδεια κατασκευή. Είναι μια περιβαλλοντική μελέτη. Αλλά αυτό λέω, δεν έχετε έρθει σε επαφή ακόμα με του ανθρώπου. Εννοείται ότι θα πρέπει να έρθει σε επαφή όταν πλέον θα υπάρχει έργο. Δεν έχετε έρθει αυτό το. Χρειάζονται οι παλιότερες διοικήσεις γιατί πήραν πολλά αν είχαν έρθει, αλλά εμείς προς το παρόν δεν έχουμε την έννοια ότι αν προχωρήσει στο περιβαλλοντική αδειοδότηση, εννοείται ότι πρέπει να έρθουμε. Προφανώς. Και να εξασφαλίσουμε και τη χρήση. Για να έχετε κάνει σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία οροφέτησης όπως είναι οι ανεμογεννήτριες, λογικά πατάτε σε κάποια συγκεκριμένα χωράφια. Η χωροθέτηση, όπως ξαναείπα, βγαίνει με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια και ανομολογικά κριτήρια. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύγωνο. Σε αυτό το πολύγωνο οφείλουμε να κάνουμε. Κάνετε μια μελέτη όμως, αν δεν ξέρετε ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες, αν θα σας αφήσει να το πείτε. Αν έχετε αρνητική απάντηση από όλους τους ιδιοκτήτες εκεί πέρα στο τριγωνάκι, όπως λένε. Αν έχουμε αρνητική απάντηση, προφανώς δεν υφίσταται έργο. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αυτό έχουμε πάλι να σας πω, έχει να διαπραγματευτεί περιβαλλοντικές διαστάσεις. Εξετάζω αυτό που λέω. Η στιγμή τη άδεια εγκατάσταση προφανώ αν τα βρούμε το ιδιοκτήτη δεν μπορούμε να κάνουμε το έργο. Απλά. Άρα εμεί πώ μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε αυτή τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάποιο όριμο. Γνωμοδοτείται επί τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πολλέ φορέ είναι λίγο δυσνόητο. Υπάρχει μια μελέτη και έχει ένα πόρισμα ότι εμεί ελέγξαμε κάποιε υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που μας βάζει ο νόμος. Τι λέμε, το χωροταξικό, οι προστατευόμενες. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές των μελετών. Η διπεριφόρη εξετάζει την πληρότητα, την ΕΚ που την έχει όλη πλήρης και την πηγαίνω στις αρμόδιες υπηρεσίες και η αρμόδια είναι και η τοπική κοινότητα να νομοδοτήσει για το αν η μελέτη αυτά που σας παρουσιάζουμε θεωρείται ότι θα έχει κάποια περιβαλλοντική διάσταση και περιβαλλοντικό αποτύπωμα δυσμενές για τον τόπο. Από εκεί και πέρα. Παίρνει άδεια έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τι σου λέει αυτό, ότι εγώ εγκρίνω αυτό που μου λες περιβαλλοντικά και σου θέτω, αν πας να κατασκευάσεις, κάποιους όρους που πρέπει να τηρήσεις. Περιβαλλοντικούς. Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, για να πάρω άδεια εγκατάστασης, αν δεν πάω μισθωτήρια χωραφιών, δεν πρέπει να την πάρω ποτέ. Να δούμε λίγο πού είναι ορατό το πάρκο ξανά το γαλάζιο χάρτη. Ήταν ότι είναι ορατό από την πλευρά τη καπαλιά. Όχι. Βλέπουμε ότι είναι ορατό, είναι ορατό από όλο το στενό. Το πρώτο... Το στενό κάτω. Ναι, από όλο το στενό. Είναι η πρώτη φωτογραφία της παρουσίασης, που στην ουσία από εκεί είναι για να σας δείξω και ένα φωτορεολογισμό. Όχι. Ότι όντως πώς θα φαίνεται από το στενό στην ουσία, από κάτω. Και μέχρι που ακούγονται. Ναι, στενό τώρα εδώ λέτε εσείς υπάρχει το στενό. Και... Αυτή η φωτογραφία είναι παρμένη από τον Άγιο Στέφανο. Δεν είναι παρμένη από την Αγία Μονή. Είναι Google Earth. Τον Άγιο Στέφανο πας κάτω. Ερχόμενοι από το... από τη Σταυροπέδα προς το Κόρθι. Είναι ορατές. Αν δείτε,
Υπάρχει και ο λόγο αυτή τα άλλα κάρτα για να μπορέσει να είναι όλα αυτά. Που σταυροπέδα δεν παίρνονται εκεί. Εδώ φανταστείτε, εδώ τελειώνει η οπτική βαθμή, εδώ είναι η πίσω μεριά. Και συγκριτικά με τι ανεμογεννήτριε που είναι νέε, και τα πέντε είναι από τι πιο χαμηλέ πλέον. Και η ενέργεια από εδώ που θα πηγαίνει, δεν είναι. Η ενέργεια πηγαίνει στον υποσταθμό, όπως σας είπα, τον αεροδοτημένο, και από εκεί πηγαίνει στο καλώδιο αυτό που λέμε στο πολυποτάμι. Για να δοθεί στο θέα μάκρυ στο δεδιαίο, δεδιαίο του κοινωνίου. Πίσω μεριά, πίσω μεριά από κάτω, η καπαριά είναι απέναντι. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε. Όπα, από τα εξώματα τη καπαριά θα πέφτει. Από τα εξώματα τη καπαριά, για το χωριό τη καπαριά. Εκτό από αυτά τα άλλα που δοθεί. Σας επιβάλλετε να δώσετε. Σαν εταιρεία εσείς, τι άλλο μπορείτε να προσφέρετε. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε και άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι στη φάση αυτή, στο στάδιο για να γίνει μια τέτοια κουβέντα με την τοπική κοινωνία και θα ήταν για λάθος. Έχετε κάνει άλλα έργα. Έχετε κάνει άλλα έργα με αρμογεννήτριες. Βεβαίως και μακάρι να μπορούσα να φέρω πίσω από την αριστερά η Ελλάδα που έχουμε πολλά έργα. Έχετε δώσει περισσότερα τα αποδοτικά. Ο διονόμος. Κάποτε τότε και οι τιμές ήταν αρκετά υψηλές. Πλέον και μπορούσαμε να πούμε και στην τοπική κοινωνία και άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή οι τιμές δεν είναι fix. Δηλαδή, τώρα εγώ έχω να δείξει να σας πω ότι η τιμή που θα πουλάμε είναι αυτή, δεν την ξέρω. Η τιμή που θα πουλάμε θα κριθεί σε διαγωνιστική διαδικασία. Έτσι είναι πλέον τα έργα. Πηγαίνεις σε διαγωνιστικές διαδικασίες και παίρνεις μια τιμή που μπιτάρεις, που πες σχηματιστήριο, να σας το πω έτσι. Οπότε θα γνωμοδοτήσουμε όταν έχουμε. Άρα είστε στο πολύ όριμο, ανώριμο στάδιο. Αυτό είναι πολύ ανώριμο. Δηλαδή αυτό που ζητάτε από εμάς να κάνουμε να νομοδοτήσουμε για ένα μέρος του φάκελου σας. Σήμερα νομοδοτείτε επί της μελέτης. Αν θεωρείτε ότι θα υπάρχει κάποια αρνητική επίπτωση περιβαλλοντική, αυτό είναι το περιβαλλοντικό. Μέσα στο περιβάλλον είναι και το κοινωνικό προφανώς. Ότι ακόμα και το οπτικό που μου λέτε είναι περιβαλλοντικό. Το θέμα του αν θα. Των ανταποδοτικών, προφανώς και εγώ δεν είμαι αρμόδια να σας απαντήσω. Γιατί το θίξατε, στο τέλος. Ότι για προσωπικό από. Αυτό εννοείται πάντα. Η δική μας εταιρεία, όπου και να πάτε, το προσωπικό που υποσχολεί είναι ντόπιος. Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για αυτό το πάρκο και για πόσο καιρό. 25 χρόνια είναι άδεια λειτουργίας. Άλλο αυτό είναι τα 25 χρόνια. Πόσο καιρό κρατιούνται αυτά που πάλι στην εταιρεία σας. Υπάρχει και τεχνική και ηλεκτρολόγια που σε εμάς. Δηλαδή, μιλάμε για 4-5 άτομα. Μπορεί και παραπάνω και φύλακες που χρειάζονται φύλακες μόνο, τουλάχιστον 2 φύλακες του πάρκου. Αυτά δεν μπορώ να σας τα πω, εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον από τα έργα που έχουμε τώρα σε λειτουργία, γνωρίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 τεχνικοί που είναι στο πάρκο και παρακολουθούν την παραγωγή. Υπάρχουν 2 φύλακες, υπάρχουν και στον υποσταθμό. Υπάρχει και ένα serial manager που διαχειρίζεται όλες τις βλάβες. Ναι, αλλά αυτό είναι εξειδικευμένο ποσοστό. Δεν είναι απλό. Οι φύλακες δεν είναι εξειδικευμένοι. Οι φύλακες τι να φυλάξουν. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Πάντα υπάρχουν. Αναγκαστικά έχουν φύλακες. Αναγκαστικά. Και στην κατασκευή πάντα χρησιμοποιούνται τοπικοί. Η κατασκευή ήταν για λίγο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς είστε σίγουροι σαν εταιρεία εσείς ότι η άλλη εταιρεία που έχει κάνει, θα κάνει τη διάνοιξη του δρόμου, θα κάνει όλο αυτό το έργο, θα σας επιτρέψει να περάσετε και εσείς από αυτήν την εταιρεία. Μπορεί να μας αρνηθεί να περάσουν. Γιατί δεν ξέρω τους κοινόχους του δρόμου, αυτό δεν είναι διοκτησία, είναι δική μας δρόμη θα αναπτύξει. Αλλά εσείς όμως θα επωφεληθείτε πάρα πολύ από το έργο που θα έχει κάνει ήδη η προηγούμενη εταιρεία. Δεν θα επωφεληθούμε οικονομικά. Αλλά. Διότι η εταιρεία θα σου πει ότι εγώ έκανα εργασίες, οπότε πρέπει και εσύ να υπομειστείς. Εποφελούμαστε περιβαλλοντικά. Δεν θα το κάνουμε τις διανοίξεις που θα κάνει η άλλη εταιρεία, αλλά η εταιρεία θα έρθει και θα μας πει: εγώ που κάνει αυτά τα έργα, που εξυπηρέτησα και εσένα. Δώσε μου αντίστοιχο ποσό. Όπως είναι και το καλώδιο. Δεν έκανα το καλώδιο και το πλήρωσε από την τσέπη του, γιατί ήθελε το κοινό καλό μόνο. Ήξερε ότι κάποιο ποσό θα το πάρει από τους επενδυτές. Εσείς σε ποιο καλώδιο θα μπείτε? Το Πολυποτάμι, που είναι της Άνδρου Έλληνας Νέας Μάρης. Δηλαδή αυτό με το οποίο ερίζουν τώρα, ποιος θα πρωτοποιήσει το καλώδιο αυτό. Αυτό είναι η λίστα που σας λέω, έχει καθοριστεί η λίστα των χρηστών του καλωδίου. Λέει ο Ορμή, εγώ έκανα ενίσχυση, άρα μπορεί πλέον να μπουν ΑΠΕ. Είναι συγκεκριμένος η ισχύ στον ΑΠΕ που μπορούν να μπουν στη χωρητικότητα του δικτύου.
η λίστα αυτή βγήκε με βάση και υπάρχει και διαθέσιμη και στο ΙΓΑΕ και στο ΜΜΕ, που σου λέει ποιοι παραγωγοί θα είναι. Εμείς αρχικά δεν ήμασταν σε αυτή τη λίστα και μπήκαμε διότι είναι αυτό που σας λέω δυναμική. Αν κάποιος παραγωγός δεν μπορέσει να υλοποιήσει, είτε χρηματοοικονομικά δεν έχει την δυνατότητα να το κάνει το έργο ή μειώσει την ισχύ του έργου του, διατίθεται μια ισχύ για νέους χρήστες. Αν δεν είμαστε εμείς, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι. Εμείς ευχαρίστως το θέλουμε να είμαστε εδώ. Αναγκαστικά πάμε με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή και τα κόστη, δηλαδή για να έρθουμε να κατεβάσουμε μελέτη υπερβολικών επιπτώσεων, αναγκαστικά να πληρώσουμε διοικητική επιστολή. Που είναι ένα κόστος δέσμευσης για την εταιρεία. Δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο να μπορέσουμε να πάρουμε μια αντικατάσταση, σίγουρα έχει και άλλα βήματα και άλλες επαφές και με εσάς, εννοείται, και με την άλλη εταιρεία, γιατί θα πρέπει να διαπραγματευτούμε κάποια πράγματα. Και πόσο περιοχή γύρω από τις ανεμογεννήτριες εσείς καταλαμβάνετε και δεν έχει πρόσβαση πλέον ο όλος ο κόσμος έχει τοπική πρόσβαση. Δεν είναι κλειστό, δεν υπάρχει πρόσβαση. Αφού λέτε έχετε φύλακες. Άρα είναι κάποιο σημείο που εσείς περιφράζετε. Δεν είναι ότι δεν επιτρέπει στους τοπικούς κοινότητες να μπουν. Εννοείται ότι μπορείς να πεις και μπορείς να πας και να το δεις το πάρκο. Απλά πρέπει να πας και μια μέτρα προστασίας. Μπορεί ο καθένας να πάει να ανέβει σε μια ανεμογεννήτρια. Όχι να ανέβει στην ανεμογεννήτρια, αλλά σαν χώρο ταξικό, σαν χώρο γύρω-γύρω. Ο χώρο δεν είναι δικό μα, δεν μα ανήκει, δεν είναι την κυριότητα του χώρου. Εμεί παίρνουμε μια άδεια χρήση να μπούμε και να κάνουμε ένα έργο. Εννοείται ότι ανήκει, είναι δημόσιο ο δρόμο. Αλλά κάποτε αυτά τα χωράφια είχαν χόρτα, βάζανε πρόβατα, κάνανε διάφορα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν σταματάνε να υπάρχουν. Δεν υπάρχει σύμβατη χρήση με τα χωράφια. Όχι, ναι. Δεν θα βγαίνουν χόρτα πλέον. Γιατί δεν βγαίνουν χόρτα. Τα περισσότερα, να ξέρετε, εμείς στις περισσότερες περιοχές που πάμε και εργαστούμε πάρκα, και σας το λέω και από δασολογική άποψη, γιατί θα κάνει και αποκαταστάσεις, και μόνο που βάζεις καινούριο χώμα, γιατί θα κάνεις τις πλατείες και στα πραμία, αναγκαστικά θα πας και θα κάνεις και μια μελέτη αποκατάσταση. Και μόνο που βάζεις το φυτευτικό χώμα, το μέρος πρασινίζει. Την αποκατάσταση μιλάτε μετά από 25 χρόνια. Όχι, την αποκατάσταση με το πέρας της κατασκευής του έργου. Δεν μπορεί να πας να κάνεις ένα έργο. Μπορούν, κάποιες εταιρείες το κάνουν. Μακάρα μπορούσα να σας δείξω και δικές μας αποκαταστάσεις που έχουμε κάνει. Σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου που είχαμε κάνει και βάλαμε φυτικό χώμα, μόνο το φυτικό χώμα, χωρίς τις αποκαταστάσεις που κάναμε με είδη φυτών δασικών, και πρασίνισε όλο ο τόπος. Δεν είναι πάντα, καταλαβαίνω από ποια είναι το λέτε, αλλά δεν είναι και πάντα. Έτσι λέγανε οι μελέτες πριν. Ότι σε μια εμβέλεια, δεν ξέρω πόσα μέτρα ήταν, ότι δεν θα έβγαινε ποτέ χλωρίδα και πανίδα εκεί που θα ήταν η αποκαινήτρια. Αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω φωτογραφίες. Να κάνω μια ερώτηση. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής μας ασχολούνται με τη μελισσοκομεία. Δεν έχουν δει πουθενά ειδική μελέτη για τη μέλισσα. Υπάρχουν μελέτες που να έχουν αποδείξει ότι η ανάπτυξη ολικών πάρκων σε περιοχές δεν επηρεάζει τη μέλισσα. Το συγκεκριμένο το έχω ακούσει και σε ένα πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο που ήμουν, στο οποίο μάλιστα ήταν για φωτοβολταϊκό έργο. Φωτοβολταϊκό. Ναι, και άκουσα ότι οι αέριες μάζες ή θερμές πάνω από τα φωτοβολταϊκά επηρεάζουν την επικονία στις μέλης. Θα σας πω ότι σε όλα τα έργα δικά μας και στην Πελοπόννησο που υπάρχει φωτοβολταϊκό και αιωλικό και στη Στερεά Ελλάδα, τα μελίσια είναι δίπλα στα πάρκα μας. Ακριβώς από κάτω. Και δεν μας έχει παραπονηθεί κανένας μελισσοκόμος γιατί δεν είχε παραγωγή μέλισσα. Ακούστηκαν πολλά τέτοια θέσεις και πρόπερση γιατί οι μελισσοκόμοι δεν είχαν παραγωγές και λέγανε ότι οφείλονται τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Εμπεριστατωμένα λέτε, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει. Σας λέω από την εμπειρία μου που νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ακριβέντοπο. Έχουμε πάρκα που λειτουργούν από το 2005 με ανανεώσιμες και με μελισσοκόμια. Η ανεμογεννήτρια δεν επηρεάζει τη μέλισσα να μην πηγαίνει κοντά και γύρω-γύρω, ας πούμε. Σε κάποια... Το ύψος που είναι η ανεμογεννήτρια με το ύψος που πετάει η μέλισσα έχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Μια μέλισσα πόσο πιστεύετε, πέσει 100 μέτρα που λέμε ότι είναι... Όχι ρε, όχι, είσαι καλά. Καμιά πιτάρισα, 3 μέτρα, 2... Αυτό σας λέω, το φτερό της ανεμογεννήτρια, αν φανταστείτε ότι είναι 72 μέτρα, καταρχήν είναι κίνδυνο το φτερό να φτάνει στο κεφάλι σας, να το πει. Δηλαδή εσείς που ξέρετε, δεν επηρεάζει καθόλου. Σας το λέω με την εμπειρία που έχω τους άλλους από τη λειτουργία και αν θέλετε να ρωτήσουν και μελισσοκόμους περιοχές που έχουν εγκαταστήσει, δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα από εγκαταστημένα. Σαν εταιρεία ήρθατε
και απευθυνθήκατε κατευθείαν στο Φραγκάκι, δεν ψάξατε και κάποια άλλη περιοχή, ας πούμε, πώς δεν πήγατε όπως πήγε η Ξηροκόμπη ΑΕ, αυτό θα είναι πιστό, στην άλλη πλευρά, είναι πιο... Γενικά το κατεβάζουμε τη Σαρδιά ότι όντως άλλως αυτή η αίτηση είχε μελετηθεί από το 2002, δεν ήταν δική μου πρόταση, παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια σωστή χωροθέτηση, με την έννοια ότι δεν υπέρχει πάνω του πάνω πολυγόνου που είναι πολύ κοντά σε οικισμούς, που υπάρχει ορατότητα. Ελέγχουμε, σας είπα, κατά το σχεδιασμό να μην υπάρχει επιπτώσεις όσο το δυνατό λιγότερο, να υπάρχουν επιπτώσεις όσο το δυνατό λιγότερο. Η συγκεκριμένη έκθεση δεν επιλέχθηκε από μένα, όμως είμαι υπέρ της συγκεκριμένης θέσης. Συγκριτικά με άλλες εναλλακτικές θέσεις που έχει το νησί. Έχετε πάει στο μέρος αυτό που λέμε, δηλαδή από την παραλία προς τα πάνω, που λέτε πώς θα έρθουνε. Έχω πάει από εδώ προς τα κάτω, πάνω, από κάτω προς τα πάνω. Οι Ιταλίκες δεν πρόκειται να ανέβουν με τον υπάρχον τρόπο, δηλαδή πρέπει να γίνουν, δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα, πιο παρδί. Πρόσφατα μπήκαμε σε ένα είδη πολιτιστική κληρονομιά, οι τυχοποιίες, και αυτά πότε μπήκαμε στην UNESCO. Ξερολιθιά. Υπάρχει δέσμευση να αποκαταστήσετε όλα αυτά ξενοληθιές, εμασιές που τυχόν υπάρχουν, εμασιές λέμε τις αναβαθμίδες, τυχοποιίες που είναι τα σύνορα του κάθε ιδιοκτήτη. Αυτά υπάρχουν στη μελέτη. Αυτά θα πρέπει να μας επιβληθούν από κάπου. Κατά δεύτερον, όλα αυτά τα μπάζα που θα βγουν από τις βάσεις νομογενήτρια, πού θα πάνε. Εννοείται ότι δεν μπορείς να τα αφήσεις. Υπάρχει πρόβλεψη πώς θα γίνει. Και ήδη επιτεχώ η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες σχετικά μπάζα, δεν μιλάμε για. Τα μπάζα υπάρχει ειδικό παστήρα, ο οποίο τα κάνει 3α στην ουσία και χρησιμοποιούνται για το έργο. Αν υπάρχει περίσσια βαζών, θα σα το πω έτσι, γίνεται αποθεσιοθάλαμο που πρέπει να διδοτηθεί και να εγκριθεί από τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική αρχή. Τι εννοείται για το έργο, δεν θα γίνει μετό το ίδιο υλικό, θα στήσετε κάποιον ήξερε και. 3α. Περνάει μέσα στο σπαστήρα τα μπάζα του που λέμε. Από τι 6 καφέ. Τελικά το 6 καφέ. Σπαστήρα, σπαστήρα. Πού θα πάνε τα μπάζα, δηλαδή. Θα πάνε στα βροπέδα που είναι τα. Τα μπάζα θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο. Για την εγκατάσταση που υπάρχει. Μισό λεπτό. Αφού δεν θα θέλει να θέλει συλλόγε που θέλει και πίσω. Για πάνω μπάζα. Για πάνω μπάζα. Γιατί δεν λέει πάνω μπάζα. Καλό. Θα πάρει το ξαδάκτυλο, το μέσα. Άλλο θέλω να ρωτήσουμε, θα φέρετε σπαστήρα εκεί ή θα μεταφερθούν τα υλικά. Σπαστήρα θα πρέπει να είναι στο έργο. Ωραία. Το υλικό, το μπετό που θα πέσει, από πού θα έρχεται. Αυτό που θα ολοκληρωθεί στη φάση της κατασκευής. Το 3α θα χρησιμοποιηθεί στο μπετό. Το 3α για τη διάσταση στον δρόμο είναι στην ουσία. Τα μπάζια θα χρησιμοποιηθούν για τη διάρκεια στον δρόμο. Και για τις πλατείες. Χρησιμοποιείται για όλη την κατασκευή. Τι πλατείες σαν μπετό. Όχι. Δεν είναι μπετό. Πάνω από τον μπετό θα υπάρχει χώμα. Η βάση είναι μπετό. Δεν κάνει φόρτα. Η βάση που παίρνει το θεμέλιο, αν δείτε, εκεί μόνο είναι το μπετό. Όλοι οι άλλοι διαστρώνονται και διαμορφώνονται. Τι πάχους έχει το 3α μετά, έχουμε τα πλατήσει σε. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε εσείς άποψη για το πλαίσιο στη Γαλλία, στο Λάφερ, έχετε άποψη για το πλαίσιο εκεί. Ως προς το χωροταξικό ενεργοποίηση. Έχει αναπτυχθεί μεγάλη συζήτηση σε εμάς για το γεγονός ότι είναι ζώνη ειδικής προστασίας και Natura. Και ότι το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το Λάφερ, καταστρατηγεί τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων και των κανονισμών που διέπουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Και μάλιστα η οικία αυτή του 8, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, λέγεται ότι θα προσβληθεί και ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, ώστε να σταματήσει πια η ανάπτυξη ΑΠΕ και εντός Natura και εντός. Ξέρετε αν στη Γαλλία απαγορεύεται η ανάπτυξη ολικών πάρκων σε Natura ή σε ΖΕΠ. Ότι το θεωρώ ακόμα χειρότερο στη Γαλλία, επίσημα στη Γαλλία, και σε άλλες χώρες να υπάρχουν πυρηνικά εντάξει εντός Natura περιοχών. Είμαστε γενικά πολύ αυστηροί στο θέμα των Natura. Εγώ ίδια είμαι κατά γενικότερα. Είναι το πρώτο έργο της εταιρείας εντός περιοχής Natura. Και γι' αυτό θέλουμε να είμαστε όσο πιο πολύ
προστατευμένος όλο αυτό. Και ό,τι απαιτηθεί να ληφθεί σαν μέτρο για την προστασία της ανθρωπινότητας θα γίνει. Η Γαλλία ήδη μας έχει θεσπίσει περιβαλλοντική πολιτική. Γιατί η Renewables της EDF είναι η πράσινη ενέργεια και όταν είναι πράσινη προσπαθούμε λίγο να περάσουμε και το οικολογικό στοιχείο της ενέργειας. Γιατί όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, μένει ότι υπάρχει μια κατασκευή, αλλά να μπορέσουμε να προωθήσουμε και την περιβαλλοντική διάσταση όλου αυτού. Στη Γαλλία έχουν πάρκα αιωλικά εντός περιοχών Natura και εκεί με πρόσθετους όρους, με ραντάρ, έχουν βάλει και στη Γαλλία και μιλάμε ήδη με κάποιο επιστημονικό προσωπικό της Γαλλίας που κάνουν και στην Αμερική αντίστοιχα. Έχει βάλει ένα άλλο σύστημα παρακολούθησης και σταματημού από τον, για την αποτροπή της πρόσκλησης. Υπάρχουν και μελέτες και της Γαλλίας πάνω στην αποτελεσματικότητα των διάφορων συστημάτων που έχουν χρησιμοποιήσει σε ήδη προστατευόμενα εντός περιοχών Natura. Επίσης, κάνουν και κάποιες πρόσθετες δράσεις για ταΐστρες, φωτίστρες, έχουν φτιάξει ακόμα και φωλιές. Υπάρχουν διάφορες δράσεις που κάνει η ίδια η ΕΔΕΦ στη Γαλλία σε σχέση με την Natura. Αλλά όντως υπάρχουν πολλά έργα που κατασκευάζονται εντός περιοχών Natura. Για την Ελλάδα, είναι από τα πρώτα έργα που φάνηκε εντός της Natura, από την ΕΔΕΦ. Αν με επιτρέπετε, αναπτύχθηκε μια συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κυκλαδικού τοπίου και πώς το μέγεθος των ανεμογεννητριών, αυτό το μεγάλο μέγεθος, αλωτριώνει εντελώς το περιβάλλον των νησιών. Θεωρώντας και σωστά κατά τη γνώμη μου ότι είναι ένα ειδικό περιβάλλον και δεν μπορείς να εφαρμόζεις μια ανεμογεννήτρια που έχει φτιαχτεί για άλλο περιβάλλον και στις Κυκλάδες. Γνωρίζετε εάν θα μπορούσε και παράδειγμα η εταιρεία σας να μειώσει το μέγεθος των ανεμογεννητριών και να το προσαρμόσει σε ένα τέτοιο μέγεθος που μπορεί να γίνει τελικά αποδεκτό από την κοινωνία της Άνδρου. Ως προς το τοπίο, έχω δείξει και το χάρτη για το πόσο και την ευαισθησία του τοπίου. Για το κυκλαδικό θεωρώ ότι ακόμα και οι ανεμόμυλοι που ναι, είναι κάτι αντίστοιχο σαν... Δεν μιλάτε σοβαρά. Τι λέτε τώρα. Δεν μιλάτε σοβαρά. Τι είπατε τώρα. Δεν μιλάτε σοβαρά. Συγκρίνετε ανώμια. Τι είπατε τώρα. Η ανεμογεννήτρια συγκρίνεται την ανεμογεννήτρια με τον ανεμόμυλο. Δεν το λέω αυτό με ανεμόμυλο. Είναι αστείο αυτό που λέτε. Είναι αστείο. Το κυκλαδικό τοπίο, ο ανεμόμυλος, θέλω να σας πω ότι όταν το ήθελε ανεμογεννήτριες, τους λέγανε ανεμόμυλους. Δεν το λέω αντιδικά. Να πω κάτι. Εκείνη τη χρονική περίοδο που έγιναν οι ανεμόμυλοι, μπορεί κάποιος να έλεγε τι είναι αυτό που φτιάξαν. Τότε. Σήμερα λέει κάτι άλλο. Σήμερα λέει κάτι άλλο. Το λέω σαν λειτουργία, να μην περιμένουμε. Δεν μιλάω μόνο αισθητικά. Μιλάω σαν λειτουργία. Ο ανεμόμυλος, πώς το ξέρεις, τι έγινε τότε. Να αξιοποιεί την αιωλική ενέργεια. Αυτό μιλάω. Όταν μην παρεμηνευτώ σε αυτό που λέω, δεν εννοώ ότι ο ανεμόμυλος είναι ίδιος με την ανεμογεννήτρια. Όταν ήρθαν οι ανεμογεννήτριες, λοιπόν, αυτό που είπαμε πρώτα είναι ότι η ανεμογεννήτρια είναι ένας ανεμόμυλος. Σαν. Είναι ένας ανεμόμυλος. Σαν. Για ποιο λόγο, ναι. Το λέω ως προς το κυκλαδικό τοπίο που είπατε. Εντάξει, είναι ξένο. Δεν απαντάτε. Δεν είναι ξένο μόνο προς το κυκλαδικό τοπίο. Είναι ξένο προς όλα τα τοπία της χώρας. Εννοείται ότι και το κυκλαδικό. Τα νησιά έχουν τις ιδιαίτερες. Τα νησιά ήδη οι κατασκευαστές των ανεμογεννητριών κοιτάνε το θέμα του να βάψουν τις ανεμογεννητρίες. Η έννοια του να πούν ότι βάφει τη μισή πράσινη προκειμένου να ενσωματωθεί καλύτερα στο τοπίο. Μπορούμε να τις κάνουμε φετινές. Αυτό είναι πιο χαμηλές. Μπορούμε να μην τις κάνουμε καθόλου. Το πέτρινο είναι σημαντικό. Δηλαδή, όχι στον Παγκάβρι, όχι στον Πατσί, αλλά ναι, εδώ στην πίσω μεριά, ας πούμε. Είμαστε μια χαρά να μην μιλάμε. Έτσι είπαμε. Το μέγεθος δεν μειώνεται. Ο κόσμος λέει όχι. Εμείς λέμε ναι. Πλέον δεν βγαίνουν οι μικρές ανεμογεννήτριες, θα σας πω γιατί. Προτιμάτε μικρότερες και περισσότερες σε αριθμό ή μεγαλύτερες και λιγότερες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Παλιά σας λέω ότι οι ανεμογεννήτριες ήταν πολύ πιο κοντές, αλλά ήταν 27. 27 ανεμογεννήτριες παλιότερα, με μικρότερα μεγαβάτ καθεμία, κιλοβάτ κιόλας ήταν κάποτε, ήθελαν 27 ανεμογεννήτριες να σου δώσουν 22 μεγαβάτ. Τώρα με 6 ανεμογεννήτριες, θα
κατασκευάζει το ένα μεγαβάτ. Καταλαβαίνετε τη διαφοροποίηση ότι πλέον μπορεί με πολύ λιγότερε υποβάσει. Το θέμα του ύψου, να το καταλαβαίνω, στην πυρωτική Ελλάδα πλέον στείνονται 150 μέτρα μονοπύρια. Εδώ έχουμε επιλέξει, γιατί εδώ είναι και μια βέλτιστη λύση το 126 τη Βέστα αντίστοιχα. Αλλά επιλέξαμε τη 105 ως πιο μικρή και πιο καλά προσαρμοσμένη. Προφανώς η νομιλήτρια είναι κάτι που είναι δυναμικό στοιχείο μέχρι να φτάσει σε κατασκευή. Μπορεί και να μην υπάρχει συγκεκριμένη και μπορεί να βρούμε κάτι άλλο και να είναι και πιο προσαρμοσμένη από τους κατασκευαστές στο τοπίο. Ήδη και οι ίδιοι οι κατασκευαστές μπαίνουν σε μια λογική να αλλάξουν τη μορφολογία των ανεμογεννητριών προκειμένου να είναι και πιο συμβατές με την τοπολογία και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Ποιες είναι οι εταιρείες που παράγουν ανεμογεννητρές, οι Vestas? Πλέον είναι πολλές, είναι οι Vestas, είναι η Nordic, η Siemens Gamesa, η Energon, υπάρχουν αρκετές στην Ελλάδα. Όπου πλέον έχουν παρεμφερείς τύπους ανεμογεννητριών. Ναι. Και εμείς πριν καταλήξουμε, δηλαδή ο τύπος του 105 μας καθορίζει ότι είμαστε με μια χαμηλή, γιατί πλέον η 105 είναι μια χαμηλή ανεμογεννήτρια για τα δεδομένα, τα σημερινά. Πλέον όλοι οι εταιρείες τρέχουν 126, 136, 150 ή 180. Και είναι άσπρος. Ξαρτάται την εταιρεία. Σας λέω, η Energon βγάζει τα πρώτα τρία μέτρα είναι δράση. Υπάρχει δυνατότητα να τη βάψεις. Τώρα αυτό... Να ρωτήσω κάτι. Τώρα το ξέρω από πέτρα. Είσαι σε μια ανώνυμη εταιρεία, έτσι. Και κάποια στιγμή, κούφια η ώρα... Τραβάτε ένα κανόνι. Μπράβο. Αυτό έχετε κάποια πρόβλεψη μέσα ή το κράτος έχει μια πρόβλεψη. Τι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Πού θα πάνε. Το ξέρω, δεν είμαστε μια πληρωμένη εταιρεία. Υπάρχει και μια αλλαγή από πίσω που για μας είναι κακό. Για να σας πω γιατί. Σε πολλά. Γιατί ακριβώς, επειδή ακούγονται διάφορα και επειδή πίσω από αυτή την ανώνυμη εταιρεία υπάρχει η θυγατρική της EDF και πίσω από την θυγατρική της EDF υπάρχει η μαμά EDF. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Η οποία δεσμεύεται με νόμο της Γαλλίας πλέον για πράγματα που αφορούν όλες τις θυγατρικές της και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικό αντίκτυπο και social αντίκτυπο κοινωνικό. Ακόμα και τις συμβάσεις που εμείς υπογράφουμε για κώδικα ηθικής και δεοντολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής. Είναι κάτι που το έχει όμοιος. Μέσα σε όλα αυτά και οι διευθύνων σύμβουλοι που είναι κάθε φορά και αυτοί αλλάζουν, έχουν ρήτρες ως προς αυτό. Στο τι πώς θα γίνει η διαχείριση. Όλη η ευθύνη και πέρα από τον όμιλο, πώς θα ξεχάσουμε γιατί ο όμιλος είναι και μπορείτε να πείτε ότι σήμερα έρχεται αν φεύγει, η ΔΥΠΕΧΟ μέσα στην ΑΕΠΟ υπάρχει συγκεκριμένος ότι αν για οποιοδήποτε λόγο πάψει να υφίσταται η εταιρεία ή αγοραστεί από κάποια άλλη, οι υποχρεώσεις ακολουθούν την νέα εταιρεία. Οι υποχρεώσεις καταγράφονται, αυτό λέμε. Δηλαδή, όταν έρθει η ημερομηνία λήξης της ανεμογεννητρίας. Αυτό λέει ότι στην απεγκατάσταση οφείλεις να απεγκαταστήσεις, να ανακυκλώσεις, να αποκαταστήσεις τον χώρο στον οποίο επενέβησες. Εκτός να πάρεις άδεια και για δεμόνιες να κάνεις repowering που λέμε, είναι καινούργιο. Τώρα πρώτη φορά νομίζω να έχω το παλιό θα το πας. Όχι το παλιό δεν είναι ώρα. Η δεύτερη τώρα θα φύγει. Θα φύγουν οι δεύτερες στο καλυμπάρι. Έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη συζήτηση για το άλλο. Υπάρχει ανακύκλωση ανεμογεννητριών στην Ελλάδα. Ο στήλος... φανταστείτε ότι και τα φωτοβολταϊκά. Δεν έχουμε το πτερύγιο. Το πτερύγιο, όχι ο στήλος. Ακόμα και αυτό ανακυκλώνεται. Ανακυκλώνεται, φανταστείτε ότι υπάρχουν κάποια πάνελ που πηγαίνουν από Ιταλία στη Γερμανία. Και αυτά είναι και ανακύκλωση. Πλέον αναπτύσσονται και πολλέ εταιρείε ανακύκλωση και αναγκαστικά λόγω ευρωπαϊκών αγγελιών θα αναγκαστούμε να επιπλέονται και στην Ελλάδα. Αλλά είναι μέσα στις υποχρεώσεις του φορέα, να το κάνουμε. Μια μεγάλη ανησυχία των πολιτών είναι εάν τελικώς θα υπάρξει αποκατάσταση μετά το πέρας του κύκλου του έργου και σε ποιο βαθμό γίνεται αυτή η αποκατάσταση. Αυτό το πρώτο. Είναι μέσα στο περιβαλλοντικό κώδικα που λέει ότι ο φορέας οφείλει κατά τη φάση αποψήλωση του έργου να αποκαταστήσει το χώρο της πρώτης μορφής. Και γι' αυτό συντάστηκε η ειδική μελέτη αποκατάστασης. Στις περισσότερες περιοχές που ενίσχυαν δασικές εκτάσεις, κάνουν μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης με το πέρας της λειτουργίας. Είναι υποχρέωση που στην επιβάλλει η περιβαλλοντική επιδότηση. Αν δεν το κάνεις, έχεις τεράστια
νόστιμα, το 1650 που είναι ο νόμος για την περιοχή. Αναπτύχθηκε μια συζήτηση για το θέμα της εγγυητικής. Δηλαδή, αν θα έπρεπε οι εταιρείες που αυτό δεν έχει προβλεφθεί νομοθετικά, να υπάρχει κατατεθειμένη σε κάποια υπηρεσία περιβάλλοντος μια εγγυητική, ούτως ώστε σε περίπτωση που εκείνη δεν έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις της και εκπαίσει του έργου, να μπορεί μέσα από αυτή την εγγυητική να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Σήμερα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Mm. Άρα υπάρχει μια έννοια ότι αν μια εταιρεία μπορεί να είστε εσείς η ETF, να είστε η αντίστοιχη ΔΕΗ της Γαλλίας και να έχετε ένα κύρος, αλλά θα μπορούσε να είναι μια άλλη εταιρεία, η οποία δεν έχει το αντίστοιχο κύρος. Και αυτή η εταιρεία, ας πούμε, δεν πάει καλά όπως τα προβλήματα να πάει και λύεται. Δηλαδή δεν είναι ότι μεταβιβάζεται, κλείεται. Και μας μένουν εμάς εδώ τα έργα και οι ανεμογεννήτριες χωρίς να έχει προβλεφθεί κάτι για την επόμενη ημέρα. Γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για αυτή την εγγυητική που θα μπορούσε να κατατίθεται όχι στην κοινότητα, σε κάποια υπηρεσία περιβάλλοντος, η οποία και θα επιλαμβάνεται να αποκαθιστά σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει να έχει και λίγο ευθύνη και οι κρατικοί φορείς. Με την έννοια ότι η εταιρεία, ειδικά στις δασικές εκτάσεις, πέρα από το αντάλλαγμα χρήσης που πληρώνει FAPAX, κάνει και αναδοσοτικά έργα πλέον, αντίστοιχης επέμβασης. Πληρώνει και άλλα τέλη. Θα μπορούσε αυτό που λέτε να γίνει νομοθετικά να ρυθμιστεί και να λέει ότι θα κρατηθεί κάποιο ποσό, μια εγγυητική, που αν δεν έχει πληρώσει για οποιοδήποτε λόγο, όπως γίνεται και με τις που έχει για τις προσφορές είναι με τον Αγγλία εδώ, ίσως επειδή μιλάμε για 25 χρόνια μετά, δεν ξέρω τι εφαρμογή μπορεί να έχει. Είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη από το κράτος. Mm. Είπατε ότι δεν έχετε διασφαλισμένα έσοδα. Μπορούμε λίγο να καταλάβουμε εάν υπάρχει μια νομοτεχνική μελέτη, δηλαδή. Όταν λέτε δεν έχω διασφαλισμένα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια κατοχυρωμένη τιμή στην οποία θα πουλάτε, έτσι. Mm-hmm. Άρα εσείς θα μπαίνετε κάθε μέρα σε μια, κάθε μέρα, δεν ξέρω πώς, σε μια αγορά, όπου θα γίνεται μια δημοπρασία προκειμένου να έχετε την βέλτιστη τιμή να πουλήσετε την ενέργειά σας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει αλλάξει ο τρόπος πλέον της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι και το τέλος του 2016, υπογράφοντας συμβάσεις feed-in tariff που λέγαμε και feed-in tariff, όπου εκεί έγινε μια τιμή με τον διαχειριστή και έλεγε ότι εγώ η τιμή είναι αυτή και κλείνω στα 98 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είχαμε φτάσει στις 107 κάποια στιγμή να υπογράφει τη μεγαβατόρα και πλέον οι τιμές έχουν φτάσει στα 50 και στα 53. Στα φωτοβολταϊκά πόσο είναι? Οι παλιές καλές τιμές του 2010. 98%, 107% ήταν στο ελληνικό αυτό το θυμάμαι. Και το 450 ήταν από το 450, γιατί και εγώ 450 έχω αυτό. Ευρώ είναι τα πατέρα. Πόσες που το ξεκίνησε. Σε φωτοβολταϊκά. Εγώ ξέρω σε ολικά ας πούμε που έχουμε κάνει μέσα στο ελληνικό. Ναι, 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 όχι, όχι, Σπύρο, πήγε τιμή τέτοια. Εποχή 2010 πήγε. Το κόστος των φωτοβολταϊκών είχε εξαπλάσει αξία όπως από τη σημερινή. Και λέει ότι οι τιμές των κατασκευαστών αναμονήτων δεν πέφτουν αντιστοίχω με τις τιμές που υπάρχουν. Εσείς ξέρετε από σήμερα ποια θα είναι η τιμή που θα πουλάτε? Όχι. Αυτό σα λέω ότι έχει αλλάξει τώρα για ένα χρόνο σίγουρα θα γίνονται δημοπρασίες αυτό που λέμε το όξο. Τι θα γίνει, θα πάει ο πεδητής και θα μπει σε μια διαδικασία ηλεκτρονικά γίνεται αυτό και λέει ότι χτυπάω τιμή. Η οποία τιμή είναι ένα μαξιλάρι που μπορεί να πει ότι θα το έχει. Και λες, αυτή τη στιγμή με σωσταθμική τιμή, τώρα είναι μεγάλη ανάλυση όμως, είναι στα 63 ευρώ. 63 ευρώ τι σημαίνει ότι πας με αυτή τη τιμή και τιμή έχεις σαν μαξιλάρι σου. Μπορείς να σχεδιάσεις το έργο σου, βγαίνει με τα 63 ευρώ. Δηλαδή, το να πληρώσω 4 εκατομμύρια στη διασύνδεση του καλωδίου, το να μπορώ να ξέρω ότι θα κατασκευάσω το έργο και θα μπορώ να διαπραγματευτώ και με την τοπική κοινωνία σε άλλο πλαίσιο, διότι αν έχεις 63, μπορείς να αγοράσεις ένα χωράφι και να βγαίνει να το αγοράσει με την Α και να μην βγαίνει να το αγοράσει με την Β. Δεν είναι δεδομένο ότι πήρε την περιβολική επιδότηση και μπορεί να κατασκευάσει. Οικονομικοτεχνικά μπορεί να είναι εκεί. Και γι' αυτό είναι και μια τιμή. Για κάποια χρόνια, για ακόμα μέχρι και το 2021, προβλέπεται να γίνει αυτό. Να έχει ένα μαξιλάρι. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει αυτό το μαξιλάρι. Και γι' αυτό οι επιμετές το λένε τώρα. Θα υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας. Δηλαδή, τι γίνεται, πόση ενέργεια μπορείς να δώσεις και σε ποια τιμή. Και μετά παίρνεις αποκλειστικά χρηματιστήριο. Δεν έχεις πλέον το μαξιλαράκι.
Αν εμάς μας καθυστερήσει όλη η διαδικασία και δεν μπορέσουμε να πούμε σε ένα διαγωνισμό, θα πρέπει μετά να δει ο επενδυτής αν μπορεί να ανταπεξέλθει και οικονομικά σε όλο αυτό το έργο. Με το να το ρισκάρει. Γι' αυτό χρειάζεται και από πίσω έναν όμιλο φερέγγιο, να το πω έτσι, που να μπορεί να αντέξει κάποιο τέτοιο κόσμο. Να σας θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα. Να ξεκινήσω καταρχήν με αυτό που αναπτύξατε σε σχέση με τη λίστα. Τώρα, για τον παράλληλο σχεδιασμό με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί οι ολικοί σταθμοί, θεωρώ γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στο νησί το δικό μας, έχουμε κάνει εδώ στην τοπική κοινωνία διάφορες συζητήσεις. Να σας δώσω λίγο μια ένδειξη, μπορεί να το γνωρίζετε κιόλας. Οι ανάγκες του δικού μας του νησιού, οι καταναλωτικές, έχουν υπολογιστεί από 17 μέχρι 25 ΜΒ. Αν πάρουμε ένα μέσο όρο που είναι το 21, πούμε ότι το νησί μας χρειάζεται τελικά 21 ΜΒ, αυτή τη στιγμή η ισχύς που έχει αδειοδοτηθεί πάνω στο νησί είναι 268 ΜΒ. Μιλάμε για 1270% περισσότερη αδειοδοτημένη ισχύ σε σχέση με τις ανάγκες του νησιού. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω σχετικά τώρα με το καλώδιο που λέτε, το οποίο θα έχει μία δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 150 ΜΒ. Αν θέλετε λίγο να μας πείτε, κρατήστε αυτή την ερώτηση, αν θέλετε το κάνουμε και διαδραστικά, μπορείτε να μου απαντήσετε, σε σχέση με ποια κριτήρια τελικά θα μπουν κάποια έργα μέσα σε αυτό το καλώδιο. Αυτό ακριβώς θα λέω. Ηλεκτρολογικά δεν το κατέχω 100%. Μπορώ να σας πω περιβαλλοντικά όπως το ξέρω. Το καλώδιο αυτό στην ουσία έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν μπορούν να μπουν 200 τόσο μεγαβατιά. Σωστά. Σε αυτό, γι' αυτό έχει καταρτιστεί και η συγκεκριμένη λίστα. Έχω ένα Excel. Δυστυχώς δεν μπορώ να το ανοίξω. Το οποίο λέει ότι στο καλώδιο του Πολυποτάμου, το οποίο αφορά τόσο την Εύβοια και τόσο την Ανδροπίνο, θα μπουν 100 μεγαβατιά. 132 λέω τώρα, έτσι. Μην το πάρετε δυναμικό. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να έρθει 200. Δηλαδή στο νησί υπάρχουν επενδυτές, όντως, που μπορεί να φτάνουν τα 500 μεγαβατιά. Εγώ σου λέω, έχει μπει η εταιρεία τώρα σε αυτή τη λίστα. Υπάρχουν έργα που έχουν δικό τους καλώδιο. Αυτό θα πρέπει να γνωριστούν με άλλο κόστο. Ναι, ναι. Και είναι άλλο πράγμα. Και είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο καλώδιο που είπε ο κύριος. Ότι... Αυτό ήθελα να πω. Επειδή μέσα σε αυτά τα 268, σε συνέχεια της ερώτησης του Προέδρου της Κοινότητας, ότι υπάρχουν και κάποια. Αυτά τα 268, μάλλον το πούμε απλά, περιέχουν και έργα τα οποία υπάρχει μια πρόνοια για να κάνουν ένα δικό τους καλώδιο. Απλά η ερώτηση δική μου ήταν τελικά αυτό είναι μια μορφή επενδυτικής, δηλαδή ή υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια με τα οποία ενδεχομένως κάποιοι επενδυτές, κάποια ελληνική σταθμή, ας πούμε, προκλίνονται σε σχέση με κάποιους άλλους. Στο συγκεκριμένο καλώδιο, σας ξαναλέω, είναι η συγκεκριμένη λίστα που προκρίνονται και είναι αυτή. Δηλαδή, αν όντως η Ιατρική Ναλαγωνία δεν κάνει το έργο, θα πρέπει να βρουν τον επόμενο επενδυτή. Είναι δυναμική η λίστα, ναι, που έχει τα 21 ΜΒ που δεν θα κάνει η Ιατρική Ναλαγωνία για να μπορέσει να συμπληρώσει, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΑΓΜΗ έχει κυκλώσει ένα ποσό. Είναι δημόσια έγγραφα αυτά. Δηλαδή, στο εμά την προσφορά σύνδεση μα λέει, προκειμένου να πάρει την προσφορά σύνδεση, η δική σου αναλογία στο κόστος που εγώ έχω δώσει 300 εκατομμύρια, εσύ που έρχεσαι για τα 300 ΜΒ, εσύ που έρχεσαι με τα 21, θα πρέπει να μου πληρώσει, αν θες να συνδεθείς, 4,5 εκατομμύρια. Ωραία. Αν δεν τα δώσει από την Ελλακωνία, πάμε στον επόμενο. Ποιος είναι ο επόμενος στη σειρά που έχει κάνει αίτηση στο νησί, αυτός. Ωραία, έλεγε εσύ τώρα να μου πληρώσει, αν δεν έχεις. Τώρα για τις αιτήσεις που έχουν κάνει για νέο καλώδιο. Δεν θα βγαίνουν τα νούμερα. Νομίζω ότι πλέον οι μελέτες αυτές ξεκίνησαν όταν οι τιμές ήταν ακόμα στις τιμές που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Συμφωνώ και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που είπατε για το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ωστόσο, επειδή ένας ολικός σταθμός γνωρίζουμε ότι έχει μια ωφέλιμη διάρκεια ζωής 25 ετών, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας σε σχέση με αυτή την περίοδο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και τα ανταποδοτικά ωφέλη, τα θεσμικά του 3%, υποτίθεται ότι εκτιμώνται με βάση ένα εκτιμόμενο, ας πούμε, έσοδο, έτσι, σε βάθος 25 ετία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, στα παιδιά τα δικά σας. Υπήρχε η ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση του ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος. Το παράλογο είναι ότι ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει 3,5 GW εγκατεστημένη ισχύ, κάνει μια πρόβλεψη για 7-10
και μαθαίνουμε ότι η ΡΑΕ έχει ήδη οδοτήσει 18, δηλαδή πολλαπλάσιο. Άμα σε αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα, γιατί από τα 18 ίσως πάρει το 50%, ας πούμε. Και όχι. Οι άδειες παραγωγής δεν σχετίζονται τελικώς με τα έργα που γίνονται. Το 30% των αδειών. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον. Δεν τους βγαίνει να το ξέρω αυτό. Δεν το λέω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Έχουμε δει και εμείς σε άλλη σχέση για το θέμα του καλωδίου, ούτε η ΕΔΕ βγαίνει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνει σύμπραξη πολλών εταιριών. Αυτό πήγα να πω. Δεν είναι μόνη τη, μπορεί να το κάνει με αυτό δεν είναι και εύκολο. Σε κάθε περίπτωση η κατεύθυνση είναι να βρούμε τρόπους να παράγουμε το ρεύμα με το λιγότερο κόστος, να μεταβάσει τους καταναλωτές. Από εκεί ξεκινάει η όλη διατέθεση σε ποιες μορφές ενέργειας θα δείξουμε το παρόν. Θέλω να ρωτήσω κάτι και να κλείσω με αυτό. Ποιες άλλες. Καταρχήν υπήρχε νομίζω μια ανοιχτή λειτουργική βούληση και για το έργο το δικό σας μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σωστά. Πηγαίνουν όλες τις μελέτες, πηγαίνουν μέσα στο ηλεκτρονικό ρεύμα. Εκεί έχετε κάποιο feedback, υπάρχει κάποια εκτίμηση, τι ακριβώς έγινε, έχετε κάποια στοιχεία. Και νομίζω ότι ο προβλός είναι προσβάσιμο από όλους. Από όλους, από τον κάθε ένα. Δηλαδή, το ξέρει, δεν είναι 20 Φεβρουαρίου, είναι 35 ημέρες από τη δημοσίευση στην εφημερίδα. Δημοσιεύτηκε στην κοινή γνώμη των Κυκλάδων κάπου 14-15 Ιανουαρίου, 21, και είναι 35 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που δημοσιεύεται στην εφημερίδα. Τότε άρχεται η προθεσμία. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και κλείνω αυτό το ερώτημα, γιατί το είπα για τη διαβούλευση, γιατί υπάρχει επίσης ηλεκτρονική διαβούλευση για τον εξυγχρονισμό του περιβαλλοντολογικού νόμου που λήγει 18 Μάρτη, ένα είναι αυτό. Επίσης υπάρχει η νομοθεσία για την αλλαγή του ειδικού χωροταξικού και ήθελα να ρωτήσω αν τελικά αυτή η μελέτη που μας παρουσιάσατε με βάση ποιο νομοθετικό πλέγμα έχει δημιουργηθεί. Με το υφιστάμενο 2008 ή τα... Το υφιστάμενο πάντα, εκτός αν υφίστανται μεταβατικές διατάξεις που σου επιβάλλουν να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή η μελέτη έγινε με βάση τη ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών που είναι συγκεκριμένες. Εγώ είμαι και αρνητική γιατί επαναλαμβάνω πολλά πράγματα συνέχεια. Αλλά αναγκαστικά οι μελέτες βγαίνουν με τις περιγραφές που έχουν τελειώσει από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης που έχει καθορίσει πώς θα είναι οι μελέτες. Οι προθεσμίες, όντως όπως προβλέπεται με το νέο σχέδιο, να μειωθούν, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Η όλη διαδικασία γίνεται με βάση την νομοθεσία που ίσχυε στην αρχή της κατάθεσης μελέτης. Και τελειώνει έτσι. Εκτός και αν υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις στο νέο σχέδιο που θα βγει. Θα κριθεί δηλαδή από την αρχή που θα εκδώσει την άδεια με το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τον χρόνο της έκδοσης της άδειας. Ακόμα δεν είναι άγνωστο αν τελικώς θα είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή ενδεχομένως κάποιο άλλο. Απλά στην μελέτη που γίνεται τώρα και οι όποιες παρατηρήσεις γίνονται από πλευράς πολιτών και φορέων γίνονται με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο. Ο ισχυρισμός του Αλέξανδρου του Μαβή, για παράδειγμα, ή του Αυγουστή, είναι ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή αυτή η κοινή υπουργική απόφαση του 2008, πάσχει η ίδια η υπουργική απόφαση νομιμότητας. Δηλαδή, θεωρούν ότι επειδή κρίθηκαν όλες οι άδειες με βάση αυτή την κοία του 8, όπως τροποποιήθηκε το 10, το 12 και ούτω καθεξής, ότι είναι παράνομες οι άδειες επειδή είναι παράνομη η υπουργική απόφαση του 8, η οποία όμως δικάστηκε... Αυτό το προταξικό και μόνο αυτή. Υπάρχει στο ΣΤΕΣ. Ναι, δικάστηκε. Η οποία δικάστηκε και βγήκε απόφαση απολυτική, δηλαδή όσοι ζήτησαν να πέσει αυτή η κανονιστική υπουργική απόφαση, απορρίφθηκε. Όμως λένε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ώστε να επιστρέψει ο φάκελος καλά στους Υπουργούς της Επικρατείας με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι, γιατί είναι ένα δεδαλώδες νομοθετικό πλέγμα, δεν είναι μόνο το ειδικό πλαίσιο του 8, υπήρχε και το γενικό πλαίσιο. Εμείς στην Άνδρο υπήρχε μία πρόταση του περιφερειακού πάρκου του 11 που έβαζε άλλους περιορισμούς. Υπάρχει ειδική οικολογική αξιολόγηση, όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν οι ζώνες προστασίας. Υπάρχουν ειδικές Natura, αλλά πούμε το παράλληλο. Το 24% των ανομογεννητριών της χώρας μας είναι σε περιοχή Natura. Αφού τις αποκλείουμε παντού, ρε παιδιά.
Εγώ προσωπικά στο σχολείο και του λέω, ελάτε να μου πείτε τι καλά θα ήταν, πραγματικά σας το λέω και για εσάς και για εμάς. Πού μπορώ να βάλω. Έρχεται το ΓΕΘΑ και λέει εδώ δεν θέλω. Έρχεται η αρχαιολογία, λέει εδώ δεν θέλω. Να μην τις βλέπει η πεταλούδα, να μην τις βλέπω. Μακάρι να μπορούσαν να τις περιτεθούν όλοι και να μας βγάλουν το υπουργείο, ένα τέτοιο και όπως βγάλανε το χορταριστικό και μας λέει πηγαίνετε στο ΠΑΠ1, που η ΠΑΠ1 είναι η Θράκη και μέσα στους Χρυσαϊτούς και μέσα στους Γεπαϊτούς. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει. Ελάτε σαν κράτος να έρθει και να μου πει πήγαινε εκεί πέρα. Ευχαριστώ και θα πάω. Εγώ πηγαίνω εκεί που μου δίνει τη δυνατότητα να πάω. Όταν το γεθά με κόβει από εδώ, η αρχαιολογία με κόβει από εκεί, το δασαρχείο με κόβει από αλλού. Αναγκαστικά κάπου πρέπει να πάμε. Να πω κάτι για Μαριά, εσείς, όλες οι εταιρείες, όχι εσείς προσωπικά, από τον καιρό που άρχισε η ιστορία μέσα από γεννητρίες, δεν ήρθατε ποτέ στο Δήμο να ζητήσετε κάποια έστω χωροθέτηση, κάτι οτιδήποτε. Εμείς στο Δήμο, όταν αναλάβαμε, γιατί είμαι και δημοτικός σύμβουλος, δεν βρήκαμε καν ιστορικό συναντήσεων με τις εταιρείες. Νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ πέρα επιβεβαιώνει τώρα, λίγο αυτό. Τουριστέ. Μιλάμε από το 90 τόσο το. Η άδεια παραγωγή. Το 2002 δεν ήμουν εγώ στην εταιρεία. Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει επαφές και αν έχουν γίνει. Θα πω κάτι, αν πάμε επιτρέψτε μα. Η μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή. Η μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή είναι ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν χρειάζεται την δημοτική αρχή για να προχωρήσει ένα έργο. Αρχικά το γνωρίζουμε αυτό. Ο χαρακτήρας των αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι νομοδοτικός. Είναι νομοδοτικός. Θέλω να πω, αυτό θέλει να πιέσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα τις δηλώσεις που έχουν γίνει με αφορμή αυτό που έχει γίνει στην Δήμο, ότι θέλουν εφ' εξής, όπως σημαίνει από εδώ και πέρα, να μπορεί η τοπική κοινωνία, όταν εκφράζεται, να γίνεται σεβαστή. Δεν ξέρω πού θα είναι το όριο, γιατί το συγκεκριμένο πλαίσιο... Να πάρονται και κάποια κριτήρια. Ναι, να σου πω. Δεν μπορεί να είναι αιτιολόγητο, δεν μπορεί να λες δεν θέλουμε γιατί δεν θέλουμε, πρέπει να είσαι αιτιολογημένος γιατί δεν θέλεις. Στο πλαίσιο που υπάρχει τώρα, υπάρχει ένα άρθρο στην Υπουργική Απόφαση που λέει για απόλυτη απαγόρευση. Δηλαδή λέει, αν υπάρχει ένα μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς και το μνημείο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσμιος κληρονομιάς από την UNESCO, που δείξτε μου ένα μνημείο στην άνθρο που το έχουμε χαρακτηρίσει από την UNESCO, τότε σε απόσταση τεράστια απαγορεύεται να αναπτυχθεί ανεμογεννήτρια. Αυτή είναι απόλυτη απαγόρευση. Δηλαδή δεν επιτρέπει καμία εξαίρεση και διάφορα άλλα που έχει απόλυτες απαγορεύσεις και μετά αρχίζει και το σχετικοποιεί. Τι σημαίνει σχετικοποιεί? Λέει, είναι natura, απαγορεύεται μεν, αλλά εάν κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό επιτρέπεται. Είναι ζώνη ειδικής προστασίας, απαγορεύεται μεν, αλλά αν κάνεις εκείνο, εκείνο και εκείνο, εκείνο, επιτρέπεται. Δηλαδή έχουν σχετικοποιήσει την απαγόρευση, με αποτέλεσμα οι εταιρείες δεν είναι αυτό ένα νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί αυτό το θέμα της ανάπτυξης των ανεμογεννητριών είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Καθαρά πολιτικό. Η άσκηση της πίεσης πρέπει να γίνει στον νομοθέτον Έλληνα, στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπου πρέπει να βάλει άλλους όρους ανάπτυξης των αιωλικών πάρκων. Να έλεγε για παράδειγμα ο νομοθέτης και το αποφάσισε το ελληνικό κοινοβούλιο, όπου natura δεν γίνεται καμία ανεμογεννήτρια. Αυτό πρέπει να είναι απόφαση του Έλληνα νομοθέτη, όχι της τοπικής κοινωνίας. Γιατί έρχεται ο νομοθέτης και βάζει το πλαίσιο και αφήνει την τοπική κοινωνία απ' έξω. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Να πω, κυρία Μαρία. Γι' αυτό υπάρχουν και ερωτήματα, Γιάννη. Στο εξωτερικό. Από την πλευρά της κοινωνίας. Στο εξωτερικό, το πρώτο που λαμβάνετε υπόψη δεν είναι η τοπική κοινωνία που θα γίνει κάτι. Ενώ ο νομοθέτης πρόβλεψε ότι ένα σπίτι στην Αθήνα ύψους 7-30 μέγιστος ύψους μεγαλύτερη σημασία, βαρύτητα της γνώμης μου και κοινωνίας. Παραλογισμός. Για μένα προσωπικά και για την εταιρεία. Αν δεν θέλει το τοπική κοινωνία, τι πάει να κάνει. Τώρα εδώ είναι μια αρνητική, λέμε, γνωμοδότηση από εμάς. Προφανώς και θα με πάρει πολύ πίσω. Μισό λεπτό. Έχετε μια αρνητική από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από το Περιφερειακό. Εσείς, επειδή είσαστε νομότυποι, θα έρθείτε να το κάνετε.
Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω να κάνω κάτι. Γιατί οι άλλοι επενδυτές που ήρθαν στην προηγούμενη συγκέντρωση το Γαβρίο, λίγο πολύ μας είπαν ότι έχουμε τις άδειες. Εντάξει. Δεν είναι. Εντάξει. Λίγο πολύ αυτό είπανε. Εγώ προσωπικά το ξέρω και ο κύριος Ντονάλο με πήρε την Πέμπτη. Έχω ταξίδι και αύριο. Και άλλαξε όλο το πρόγραμμα για να είμαι εδώ. Γιατί πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό το να μπορούμε να μιλάμε με εσάς. Αυτή είναι η λογική της διαβούλευσης που το ανεβάζουμε στο ίντερνετ. Και για μας έχει μεγάλη σημασία. Εγώ έχω δει ότι όπου έχουμε πάει και ακούμε και την τοπική κοινωνία, εσείς τι θα στήριξετε αυτό το έργο. Εσείς θα δουλεύετε εδώ πέρα. Αν δεν το θέλετε εσείς ζείτε εδώ πέρα. Αν δεν το θέλετε εσείς, εγώ δεν μπορώ να έρθω και να πω «Α, εγώ είμαι μεγάλη εταιρεία, θέλω να κάνω την ενδιαφέρει άποψή σου». Κατά ψέματα όλα τα χρόνια, ξέραν όλοι για τις ανεμογεννητρίες, αλλά ποτέ καμιά δημοκρατική αρχή δεν έφερε εταιρεία, ξέρανε, όλοι ξέρανε. Δεν έφερε εταιρεία, δημοτική αρχή ή συμβούλιο κοινότητας, να μιλήσει με τον κόσμο. Ούτε η εταιρεία πλησίασε τη δημοτική αρχή. Μπορεί και να πλησίασε η Ειρήνη, απλά δεν θέλανε, ναι, γιατί όλοι πέρανε για χωραφάδες λεφτά και δεν μιλούσε κανένας. Βλέπεις και σήμερα εδώ πέρα πόσο κόσμο έχουμε. Γιατί απέκτησε. Είναι η αλήθεια αυτή. Στην κοινότητα 500 άτομα να είμαστε αυτοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρετε. Αν το έργο τώρα αυτή τη στιγμή είναι εντελώς ανώνυμο, σκεφτείτε πόσο ανώνυμο ήταν το 2002 για να γίνει όλο αυτό που λέμε. Επομένως, λιγάκι να τα, όλα να τα βάζουμε. Αλλά υπάρχουν εταιρείες που είναι ήδη αδειοδοτημένες και ξεκινάνε. Σωστό. Έτσι. Και το ξέραν όλοι. Αυτή τη στιγμή στην Άντρο μόνο ένα έργο γίνεται. Τα υπόλοιπα έργα δεν έχει ξεκινήσει κάποιο. Είναι σε διάφορα στάδια. Και δεν ξέρουμε και πότε και αν. Το άλμα είναι από ένα φόβο και χειρομετρία. Ναι, αλλά χθες ακούσαμε ότι ο κύριος Γιαννίκος, αν δεν κάνω λάθος, ένα λίγο βίντεο που είναι, ότι οι άδειες έχουν βγει και είτε με λίγα λόγια, είτε το θέλετε είτε όχι, θα ξεκινήσει. Ξέρω άνθρωπο ότι αύριο μεθαύριο παίρνει το φορτωτή και πάει απάνω να ανοίξει δρόμο. Πώς θα πάει? Για τα έργα που θα πάρουν και τις τελικές άδειες, όχι νωρίτερα, δεν μπορούν, αυτό είναι αδύνατο. Και αν οι ιδιοκτήτες πούνε όχι, σταματάει το έργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άρα εξαρτάται από την τοπική κοινωνία. Για να μην πω για ένα μεγάλο ενίκιο που ήδη μάλλον πληρώνεται. Εσύ, εγώ ξέρω 30 και δεν τις θέλω και θέλω 150 που τις θέλουν. Καταλάβετε. Εγώ προσωπικά τι θέλω. Είναι το από τη τοπική κοινωνία. Θα πάμε από όσου τι θέλουμε. Και αυτοί που φωνάζουν, αν πέρασε το χωράφι, δεν φώναζε κανένα. Αυτό πήγα να πω προηγουμένως, ότι αν ήταν οι μικρές, που ήταν πιο πολλές, εννοείται ότι θα πλουνότανε πιο πολύ και θα παίρναμε όλοι, γιατί αυτό είναι. Γιατί να πάρει αυτός και να μην πάρω εγώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Η σημερινή μας συνάντηση δεν είναι για το ερώτημα θέλουμε ή δεν θέλουμε ανεμογεννητρίες. Σίγουρα. Και επειδή έχουμε προσκεκλημένη την εταιρεία, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επί της οποίας αυτή τη στιγμή καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε, γιατί είναι, να το πούμε έτσι, αν έχει 10 σκαλοπάτια η τελική άδεια για να δουλέψει ένα έργο, αυτό είναι το δεύτερο σκαλοπάτι. Άρα, εμείς, αν έχουμε άποψη αυτή τη στιγμή, θα άκουγα με ενδιαφέρον, εάν κάποιος είχε μπει, γιατί υπάρχει μια πλατφόρμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην οποία μπορεί να μπει οποιοδήποτε από εμάς, να πιστοποιηθεί ποιος είναι, να αποκτήσει πρόσβαση και να δει αναρτημένα όλα τα έγγραφα της εταιρείας. Όλα. Ο κάθε ένας από εμάς. Εγώ τα έχω κατεβάσει, τα έχω σε ένα στικάκι, τα έχω μαζί μου. Είναι αυτό που θυμόσαστε κάναμε την προηγούμενη φορά με το ξεροκόπημα. Υπάρχει το παρουσιάσει. Η μελέτη αυτή. Σε σύγκριση. Γιατί ξαναγνωμοδοτήσαμε για το άλλο περιστεριακό του πάρκο του. Ήταν ολόκληρο ο φάκελος. Αυτός ο φάκελος είναι αναρτημένος στο ηλεκτρονικό πνευματικό τρόπο. Τότε την κάναμε την παρουσίαση εμείς. Αυτό ήταν αναλυτικά. Εδώ είναι μια σύνοψη της παρουσίασης. Καλό θα είναι. Οι ημερομηνίες της νομοδότησης, γιατί θέλω να σας ενημερώσω κιόλας, δεν είναι δεσμευτικές. Ενώσο το Περιφερειακό Συμβούλιο, που και αυτό θα γνωμοδοτήσει, δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, η Επιτροπή Περιβάλλοντος δηλαδή,
μπορεί ο κάθε ένας να μπει να μελετήσει και να υπάρχει ένα έντυπο, το λεγόμενο Δέλτα 11, που μπαίνει εκεί, αναφέρει τις απόψεις ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας ιδιώτης μπορεί να μπει μέσα. Εμείς αυτό πρέπει να το κάνουμε ως φορέας, πρέπει να το κάνουμε ως πιλότο. Η γραμμή που έδωσε ο Περιφερειάρχης, αναλαμβάνω αυτό γιατί δυστυχώς κινούμαστε ή ευτυχώς σε μια συντεταγμένη κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει αυτό που νομίζει και αυτό που θέλει. Και η γραμμή που έχει δοθεί είναι ότι τη χρονική περίοδο αυτή, επειδή τα νησιά είναι απροετοίμαστα και δεν έχουν φροντίσει τα ίδια να φτιάξουν τη χωροταξία τους και να κανονίσουν ενδεχομένως τα ίδια με βάση την ανεμοδυναμική που θα έκριναν, ότι κάποιες ράχες ενδείκνυνται να γίνουν αιωλικά πάρκα και μέχρι τόσα. Γιατί σε κάποια άλλη περιοχή δεν ενδείκνυνται για όρους που θα έβαζε το ίδιο το νησί. Γιατί το κάθε νησί δεν είναι ίδιο με το άλλο. Μπορεί να έχει διαφορετική χωροταξία η Άνω σε σχέση με τη Σύρο. Γιατί μπορεί να μην έχει ορεινούς όγκους, παράδειγμα, η Σύρος που έχει η Άνδρος. Αλλά εάν ερχόμασταν εμείς οι ίδιοι ως συμβούλιο δημοτικό με επιστήμονες και φτιάχναμε ήδη το χωροταξικό μας, μπορεί να είχαμε ήδη αποφανθεί ότι μία συγκεκριμένη ράχη την αφιερώνουμε να γίνουν αιωλικά πάρκα. Και από εκεί και πέρα δεν αφιερώνουμε τίποτε άλλο. Εάν ήδη το είχε πει αυτό, δεν θα καλούνταν κάθε φορά οι τοπικές κοινωνίες να έπαιρναν θέση σε κάθε συγκεκριμένη άδεια. Εδώ κανονικά θα θέλαμε επιστήμονες που να είχαν διαβάσει αντίστοιχοι επιστήμονες με αυτοί που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή, γιατί αυτή η μελέτη είναι προϊόν συλλογικό, δεν την έχει κάνει ένας επιστήμονας. Έχουν μπει μέσα δασολόγοι, έχουν μπει μέσα βιολόγοι, έχουν μπει μέσα ορνηθολόγοι, έχουν μπει μέσα το χωροταξικό. Άρα πρέπει να έχεις εσύ αντίστοιχους επιστήμονες από την άλλη πλευρά που την κάθε πτυχή της μελέτης να την αξιολογούν επιστημονικά, να τη σχολιάζουν και να την κρίνουν. Και αν τελικώς ο νόμος ορίζει κάτι άλλο από αυτό που η εταιρεία έχει κάνει, πάσχει η μελέτη και επομένως πρέπει να την προσβάλλεις ειδικά και αν την προσβάλλεις σωστά στο κατάλληλο όργανο και στο κατάλληλο δικαστήριο, θα πέσει η μελέτη και θα ακυρωθεί εάν τυχόν βρεθεί ένα όργανο διοικητικό και την εγκρίνει ενώ πάσχει. Αυτή είναι η ουσία. Γιάννη, εγώ δεν λέω ότι η μελέτη δεν είναι καλή. Όχι, σίγουρα καλή. Και όλες οι μελέτες είναι πολύ καλές. Όχι, δεν το λες. Γιατί το πλήστο δεν το σημαίνεται τόσο πολύ. Υπάρχουν μελέτες, Γιάννη, που είναι copy-paste. Copy-paste έτσι σημαίνει. Αντιγράφω και κολλώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με περιουσίες, έχουμε να κάνουμε με αξίες, υπάρχουν ιδιοκτησίες. Δεν είναι όλα δημόσια εδώ. Ξέρω. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Ωραία, πες ότι γίνεται αυτό το πάρκο, έτσι. Πώς θα πέσει η αξία της γης, η τριγύρω. Θα σου πω κάτι που εγώ δεν το ήξερα και έμεινα έκπληκτος. Θα σου πω κάτι που δεν ήξερα. Έχεις για πουρμανάκια. Όχι. Δηλαδή έχουμε πουρμανάκια. Υπάρχει μια πρόβλεψη νομοθετική που εγώ δεν την ήξερα. Αυτό τώρα δεν αφορά την εταιρεία και ζητάω συγγνώμη, το κάνω ένα διάλογο. Ότι εάν ένα έργο χαρακτηρίζει κοινοφελές, αυτά τα έργα που πιστεύεις είτε όχι χαρακτηρίζονται κοινοφελή. Έχει δικαίωμα να απαλωτριώσει εκτάσεις. Με αναγκαστική απαλωτρία, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ πρώτη φορά το έχω. Και εγώ το έμαθα προσφάτως. Ο νομοθέτης έχει δώσει τη δυνατότητα. Να πω κάτι. Εγώ έχω μία εμπειρία από την Τολεμαΐδα. Στην Τολεμαΐδα γίνεται μία έρευνα γεωτρητική να δούμε πού έχει λιγνίτη τότε, που υπήρχε λιγνίτης. Εάν τύχαινε στην πίσω μεριά να υπάρχει από κάτω λιγνίτης, έφευγε ο οικισμός όλος στην πίσω μεριά, έφευγε. Τα σπίτια καταδαφίζονταν και δημιουργούνταν ένας άλλος νέος οικισμός, νέα πίσω μεριά, κάπου αλλού με καινούργια σπίτια. Και εξαφανίζονταν από το χάρτη τα χωριά για να φτάσουμε στο λιγνίτη που ήταν από κάτω. Με αναγκαστικές απαλωτριώσεις και με την καταστάσεις ολόκληρων οικισμών. Ή μόνο να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα έρχονται οι εταιρείες και θα απαλωτριώνουν αναγκαστικά τις εκτάσεις των ανθρώπων στο μέλλον για να αναπτύξουμε αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα, γιατί δεν θα υπάρχει πουθενά η σύμφωνη γνώμη. Φανταστείτε τι σχέσεις μπορεί να δημιουργηθούν με τις κοινωνίες στο μέλλον. Και... Συγγνώμη, δεν ξέρω, αλλά
εκεί που θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννητές, τα διπλά θα είναι τσάμπα τα χωράφια να τα πάρουν μετά. Η αξιέρωση θα είναι μηδή. Γιατί, άμα θέλετε μια άλλη εταιρεία... Δηλαδή, δεν θα πούν μια τεράστιο πόσο εταιρείες να τα πάρουν. Τσάμπα θα είναι. Παρακαλώ να τα δώσουν. Όχι, λέω για το ότι η εταιρεία, εάν τυχόν έρθει εχθρικά σε έναν τόπο, εχθρικά, δεν δίνω σημασία καθόλου στον τόπο, απαλωτηριώνω τον τόπο, κάνω το έργο μου και δεν ασχολούμαι με τον τόπο. Δηλαδή, έχουμε δει ανθρώπους που δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους με αποβολή, βίαιοι τους βγάζανε γιατί λέει: εγώ δεν περάζω τη ζωή μου όλη. Θα δω το σπίτι μου. Τον βγάζανε βίαιοι αποβολή τον άνθρωπο. Οι καταστάσεις που είναι τραγικές. Ούτε και αλλήμον να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα στο μέλλον. Γιατί αυτό που με φοβίζει κυρίως εμένα είναι το εξής. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και με τόσο μεγάλη ευκολία να λέει τη λέξη απολιγνητοποίηση, όπου μιλάμε για σταθμούς που πρέπει να κλείσουν λιγνητικούς και να αντικατασταθούν. Είτε από σταθμούς αερίου είτε από ΑΠΕ. Δηλαδή ο στόχος είναι πολύ μεγάλος για αυτό που εξαγγέλθηκε και νομίζω ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Δηλαδή το 23 αποκλείεται, πολύ δε μάλλον πάμε για το 28, μάλλον και εκεί αποκλείεται. Τώρα, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε στην κυρία προκειμένου να την αποδεσμεύσουμε ώστε να μιλήσουμε μετά εδώ μεταξύ μας για κάποια δικά μας ζητήματα. Συγγνώμη, αν ήμασταν λίγο έτσι αυτό. Να ξέρετε ότι θα θέλαμε να έχουμε φίλια σχέση με όποιους επιχειρηματίες και το κλειδί εδώ είναι ποιο. Εάν ένας επιχειρηματίας επιβάλλεται στον τόπο που πάει να αναπτύξει τη δραστηριότητά του, μιλάμε για εχθρική σχέση. Άρα πρέπει να είναι αποδεκτός από την τοπική κοινωνία και αυτή η εταιρική κοινωνική ευθύνη που λέμε εμείς, γιατί τίθενται ερωτήματα. Μπορεί η εταιρεία να δώσει παροχές στον τόπο πέραν από αυτά που ο νομοθέτης της επιβάλλει. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια ασφαλτόστρωση των δρόμων, μπορεί να γίνουν ενεργειακά κτίρια, μπορούν να γίνουν ενεργειακά σχολεία. Λέει λοιπόν η εταιρεία σήμερα, είμαι σε πολύ πρόημο στάδιο, δεν ξέρω καν τι θα βγάζω από χρήματα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή να δεσμευτεί. Είναι σωστό να το κάνω όμως αυτή τη φάση. Ναι, σε αυτή τη φάση, είναι άκυρο. Όμως όλες οι εταιρείες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, δηλαδή επειδή γνωρίζουν και οι ίδιες ότι επηρεάζουν το περιβάλλον των τόπων που αναπτύσσουν, δίνουν αντισταθμίσματα στους ανθρώπους για να έχουν φιλία σχέση. Θα μου πεις, εξαγοράζεται αυτό. Δεν ξέρω αν εξαγοράζεται αυτό το πράγμα. Αν δεις ότι η ανεμογεννήτρια είναι εχθρός, λες απόλυτα όχι και δεν κάνεις καμία συζήτηση. Από τις δύο προηγούμενες εταιρείες δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Ποιο? Τις δύο προηγούμενες εταιρείες από τη φίλια σχέση. Δεν ζητήσαμε. Έχουμε μια πολύ κακή εμπειρία με το ξηροκόπι το οποίο πάει να αναπτυχθεί στη ράχη την πάνω του κορφίου και είναι ορατό από όλο τον κόρθι. Εκεί είμαστε αντίθετοι. Θα μου πεις το πρόβλημά σου είναι μόνο η ορατότητα ενός πάρκου. Για μας είναι σημαντικό, ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μην έχεις τις ανεμογεννήτριες απέναντι από το μοναδικό τουριστικό σου. Αυτό που λέμε. Ναι. Κόλα που λέμε. Παρόλια η αρνιά, ο Πάσχα. Κόλα που λέμε. Άρα για το χρήμα τα κάνουμε όλοι. Όχι, δεν το κάνουμε για το χρήμα όλοι. Όχι, κάποιοι είπα. Δεν είπα όλοι. Εντάξει. Είπα κάποιοι άνθρωποι. Ακούστε, ο σκοπός είναι να καταλήξουμε σαν κοινωνία και να είμαστε ενωμένοι. Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απόψεις όλοι οι άνθρωποι. Στην Άνδρο δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει όμως. Δεν υπάρχει. Στην Τίνο όμως υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Στην Τίνο ενώνονται, στην Άνδρο δεν ενώνονται. Εντάξει. Εύχομαι να βγει σε καλό και να βγουν κάποια όρια στην ανάπτυξη των ανεμογεννητριών, ώστε να μην γίνουμε έρμεο εκατοντάδων ανεμογεννητριών τύπου Καρίστου που προσωπικά εμένα με ενοχλεί το θέαμα όταν περνάει το πλοίο και βλέπω απέναντι την κάρτα. Που γίνεται χαμός. Ναι. Και στο μας άρεσε. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να ολοκληρωθεί κατά. Παρακολουθήσατε όλοι αυτό που έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Το γνωρίζετε όλοι? Όχι. Εντάξει. Ωραία. Εντάχει σας ενημερώνω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο χθες αποφάσισε τη συγκρότηση μιας Επιτροπής Αγώνα, έτσι ονομάστηκε, και η οποία είναι παρεμφερή με την Επιτροπή Αγώνα που έχει συγκροτηθεί στην Τίνο. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει ο Δήμαρχος, ο Επικεφαλής της Δημίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Σουσούδης, ο κύριος Καπάκης,
και ο κύριος Λάσκαρης από πλευράς Ερετών και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πολίτες και οι οποίοι χωρίστηκαν από τις παρατάξεις. Πέντε πολίτες. Ναι. Αυτή λοιπόν, ο Κάρλος ναι. Αυτή λοιπόν η ομάδα έχει σαν σκοπό να οργανωθεί λίγο το πλαίσιο ξανά των ανεμογεννητριών ώστε να ασκηθεί πίεση στην πολιτική εξουσία για να βάλει νέους κανόνες. Να αλλάξει δηλαδή το εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που χορηγούνται οι άδειες και να έχει λόγο για παράδειγμα η τοπική κοινωνία που σήμερα δεν έχει λόγο. Προσέξτε, η γνωμοδότηση της κοινότητάς μας δεν είναι αδιάφορη. Σας γεμαντή. Έλα να το χορέψουμε. Κολούσε. Η γνωμοδότηση της κοινότητάς μας δεν είναι αδιάφορη. Και προσέξτε λίγο, εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Υιοθετούμε τη γραμμή που έχει δώσει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περί παύσης εργασιών και αναστολής άδειων. Και τι κάνουμε ουσιαστικά, αναστέλνουμε την έκδοση της διοικητικής απόφασης όχι μέχρι ότου λήξει αυτή η κίνηση που γίνεται με την Επιτροπή Αγώνα. Μέχρι ότου οι άνθρωποι οι δικοί μας καταλήξουν οι επιστήμονες μια ομάδα που έχει συγκροτηθεί που περιλαμβάνει πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου σε ένα χωροταξικό για την κοινότητά μας. Το χειρότερο πράγμα... Για την κοινότητά μας ή για όλη. Για την κοινότητά μας. Το χειρότερο πράγμα είναι να λειτουργήσει χωρίς χωροταξικό. Γιατί είναι άναρχα όλα. Mm. Γιατί μπορώ να φτιάξω σπίτι δίπλα στον κάμπο του άλλου ναι. Και την άλλη μέρα να τσακωνόμαστε ότι μου μυρίζουν τα ζώα. Ενώ εγώ έφτιαξα σπίτι δίπλα του, αλλά το κράτος μου το επέτρεψε να το κάνω. Μπορώ να έχω εργαστήριο που να είναι στα όρια ενός οικισμού και να δημιουργώ όχληση. Εάν κάνεις χωροταξία, που είναι η βάση της οικονομίας, τότε δείχνεις και πού θέλεις να πας και τι θέλεις να κάνεις. Αυτό θα γίνει επιστημονικά, δεν θα γίνει από εμάς. Και θέλουμε να γίνει πολύ γρήγορα. Όταν γίνει αυτό, ένα από τα ζητούμενα της χωροταξίας θα είναι και να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας στο νησί μας. Και ιδίως στην κοινότητά μας. Γιατί η κοινότητά μας έχει τρία αυτή τη στιγμή έργα ανανεώσιμων πηγών που μας ζητούν να εγκατασταθούν και θέλουμε να δούμε, χωράνε. Εάν καταλήξουν άμεσα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει ένα πρωτογενές υλικό από το 2016 που έχει γίνει μια συζήτηση χωροταξικών, να δουλέψουν πάνω σε μια βάση. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα το ξεκινήσουν από το απόλυτο μηδέν. Μπορεί στην κοινότητά μας να ξεκινήσουν από το μηδέν. Γιατί αυτό έγινε για το νησί, δεν έγινε για την κοινότητα. Αλλά η αποτυχία του χωροταξικού είναι γιατί αυτό πρέπει να γίνει από τις κοινότητες και να ανέβει προς τα επάνω. Mm. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι αυτό. Ναι. Για να μην το χάσουμε λίγο. Μπορείς κατά τόπο να κάνεις χωροταξία. Όχι. Όμως τι κάνεις. Δείχνεις το δρόμο ώστε να ξυπνήσουν όλοι και να γίνει άμεσα χωροταξικό στο νησί. Δεν είναι άλλο. Όχι, όχι, δεν είναι άλλο. Είναι αυτό. Πληροφορίες, να το πούμε. Όχι, όχι. Δείχνεις το δρόμο. Γιατί αυτή η δουλειά που θέλουμε να κάνουμε εμείς, θέλουμε να είναι μια δουλειά επιστημόνων. Δηλαδή θα μας βοηθήσουν οι επιστήμονες οι οποίοι είναι συνταξιούχοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Μελισσού. Κάτω, θα πείσω τα πιο συμφωνώ. Είναι αμυστή. Η ομάδα εργασία είναι αμυστή. Για το καταλάβω λίγο. Χωροταξία κάνει όλο το νησί. Σαν νησί δεν κάνει κατά τόπου, σαν Καταλωνίε, α πούμε. Ναι. Πρόταση κάνει. Κάνει την πρότασή σου. Ως κοινότητα κάνεις την πρότασή σου. Την πρόταση και όταν κάνει ο Δήμος στον Δήμο, όταν δεν πας σε μένα. Πες μου, Γιάννη, ποια είναι η πρόταση που έχεις δει για το επικείμενο χωροταξικό Νοτίου Αιγαίου. Ποια είναι η πρόταση που έχεις δει. Δεν ήταν ακριβώς. Καταλαβες. Καμία. Άλλο αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι άλλο αυτό. Είναι αυτό. Θέλουμε λοιπόν εμείς να έρθουμε και να βγάλουμε μια πρόταση. Στα πλαίσια αυτής της πρότασης, όταν θα ετοιμαστεί, θα παρουσιαστεί. Θα τεθούν εδώ όλοι οι άνθρωποι. Και να την παρουσιάσουμε πριν την εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πούμε αυτή είναι η πρόταση της κοινότητας Κορφίου. Εάν αυτή η πρόταση γίνει αποδεκτή λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε μπορεί αυτό το πράγμα να αποτελέσει και τον μπούσουλα για τις υπόλοιπες κοινότητες. Αν δούμε να γίνει γρήγορα, έχουμε χάσει ήδη πάρα πολύ χρόνο. Ξέρετε ότι του χρόνου πάει να εγκριθεί το νέο χωροταξικό του Νοτίου Αιγαίου, που αυτό θα έχει συνέπεια. Το χωροταξικό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι το χωροταξικό του 2011. Αυτό είναι αναδεκαετία.
θα βρεθούμε εκτεθειμένοι αν δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και μακάρι να είχαμε προτάσεις το 2011 και να είχαμε δει ότι έρχονται και τα αιωλικά. Γιατί μια μεγάλη συζήτηση είναι το χωροταξικό αυτό, το ειδικό, το τοπικό, είναι υπέρτερο των κανόνων των ανεμογεννητριών που λέει έχουμε ένα χωροταξικό άπε. Εάν είναι, τότε είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή για μας να φτιάξουμε ειδικό χωροταξικό και να πούμε ναι μεν αλλά. Αυτό το αλλά λοιπόν θα είναι το χωροταξικό μας. Αλλά θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, δεν θα είναι γιατί έτσι μας αρέσει. Λοιπόν, και θα λαμβάνεις υπόψη. Ναι, συγγνώμη. Να αποφασίσουμε σαν κάτοικοι πρώτα πρωτού που δεν μπλακούν όλοι αυτοί. Ποια περιοχή θέλουν να βγάλουν. Όχι, 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 όχι. Γιατί. Δεν θα είναι επιστημονικά. Εσύ θα θέσεις το βραγάκι και εγώ θα θέλω στο αυτά είναι επιστημονικά. Φέρουν οι επιστήμονες, οι επιστήμονες φέρουν την πρότασή τους. Θα συμμετέχει για παράδειγμα ο Πισίας. Ο Πισίας ασχολείται με τα νερά. Με το δεξαμένες συμμετέχει στην Επιτροπή και ο Πισίας. Θα εισφέρει το κομμάτι το δικό του. Θα συμμετέχει ο Μανάρης ο Χρήστος. Θα εισφέρει το κομμάτι το δικό του. Θα συμμετέχει ο Παναγιώτης ο Δημήτρης. Θα εισφέρει το δικό του κομμάτι. Αυτοί θα πούνε ότι το ενδείκνεται εκείνο το μέρος καλύτερο να γίνει αυτό. Και άμα πάνε την τράνη αυτοί που έχουν τα χωράφια εκεί πέρα. Πρόσεξε με, δεν είναι τόσο απλά. Τι είπα να πει ενδείκνεται. Γιατί πράγμα. Έχει το ελαιοϊκό δυναμικό π.χ. Είναι το κατάλληλο μέρος να γίνει ήδη το δεξαμενή, λέμε τώρα. Και άμα αυτοί που έχουν τα χωράφια εκεί πάλι δεν τα θέλουν εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτοί θα λάβουν υπόψη τους και το υφιστάμενο πλαίσιο που υπάρχει. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τι μας αρέσει, τι είναι ωραίο και τι πρέπει. Λαμβάνουν υπόψη και τους κανόνες που διέρχονται. Αλλά και περιουσία τους, έτσι. Δεν μπορεί να αναπτύξεις λοιπόν στη θάλασσα αιωλικό δυναμικό. Αυτή τη στιγμή, περιμετρικά στο στενό για παράδειγμα, δεν γίνεται. Το μόνο σημείο της κοινότητάς μας που μπορεί να αναπτυχθούν είναι η ράχη του Πορφύρου Μεγάλη που είναι εμφανή από όλους τους οικισμούς. Τι πάνω ράχη μας. Τι πάνω ράχη. Η αμέσως επόμενη ράχη που είναι το Φραγκάκι, το πιο κάτω στενό δεν πάει. Είναι το Καραβάς, το τελευταίο. Ο Καραβάς έχει θέματα. Που υπάρχει υποαξιολόγηση. Ναι, βεβαίως. Έχει κάνει άδεια, έτσι άδεια παραγωγής. Αλλά έχει θέματα γιατί είναι κοντά στη θάλασσα και είναι και μέσα σε αποστάσεις με το life που δεν του το επιτρέπουν. Κάτε με, θα κρυθεί αυτό. Εντάξει. Η γνώμη τη δικιά μας είναι όχι στο έργο αυτό. Τουλάχιστον η προσωπική μου γνώμη ότι μέχρι πάνω ψηλά, ναι, κάτω στο στενό δεν θέλουμε να υπάρχει ανεμογεννήτρια. Να είμαστε και σαφείς στο πού θα βάλουμε τα όρια μας. Αυτό όμως θέλω να φανεί επιστημονικά από κάποιους ανθρώπους και όχι κατά τη βούληση του καθενός. Για να έχετε κάποιο άσωστο κεφάλι. Ασφαλώς. Θα μπορούμε να μιλάμε με διαφορετικά. Δηλαδή, όταν άνθρωποι που φτιάχνουν το χωροταξικό σε διάφορες πόλεις και κάνουν σχέδια πόλεως, ξέρετε τι σημαίνει να μην μπορεί να βγάλει άδεια οικοδομής πια. Και να πρέπει να είσαι σε οικισμό ή να κάνεις επέκταση οικισμού. Θες κυρία να κάνουμε επέκταση οικισμού. Θα κάνουμε επέκταση οικισμού, συντεταγμένα και ωραία. Θα ανοίξουμε τον οικισμό προς τα πέρα, για παράδειγμα. Θα γίνει όμορφα. Δεν μπορεί να χτίζεις όπου θες και όσο θες. Έλα. Ακόμη και το χτίσιμο. Βιομηχανικές περιοχές, γεωργικές περιοχές, κτηνοτροφικές περιοχές. Αυτά όλα θα χαρακτηριστούν και δεν θα μπορεί να πάει να κάνει ο άλλος ένα εργαστήριο μέσα σε μια περιοχή που είναι γεωργικής να κάπου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πόλεμο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι η βάση της οικονομίας αυτή. Ναι, αλλά θα έρθει σε κόντρα. Όχι, δεν θα έρθει σε κόντρα. Αυτό θα είναι πρόταση. Δεν θα έρθει σε κόντρα, Γιάννη. Δεν θα έρθει σε κόντρα, Γιάννη. Είναι πολύ καλύτερα να πας με βάση αυτού. Γιατί αυτοί θα το κάνουν που ζουν εδώ. Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν επιστήμονες, δεν το κάνουν που ζουν εδώ. Γιατί ο Μανέλης δεν ζει εδώ, ο Τσιτζούρης δεν ζει εδώ. Έχουν άποψη για τον τόπο. Έχουν άποψη για τον μέρος. Έχουν άποψη για τον τόπο. Για να το χωροταξικό, δηλαδή θα οριστεί ένα τόπο. Ότι αυτό το μέρος είναι καλύτερα να σου πει. Αυτό το μέρος ενδείξεται για να γίνονται, ξέρω εγώ, τα βιομηχανική ζώνη. Να πάτε εκεί να φτιάξετε εργαστήρια. Και να σου πω τώρα, να πω κάτι μια φορά. Θα ήδη πάτε το εργαστήριο. Εάν οριστεί. Πρέπει να βρεθεί εάν οριστεί. Στο χωροταξικό. Υπάρχει εδώ ένα εργαστήριο. Νεόδμητο. Έχει ρίξει χρήματα ο άνθρωπος και το έχει κάνει. Δεν πάει στο σπίτι μας. Τι θα γίνει αν το χωροταξικό του πει ψυχοφυλή. Πρέπει να βρεις μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή πρέπει να δώσεις έναν ορίζοντα 15 ετίας στα υφιστάμενα που έχουν άδειες. Δεν μπορεί να τους πετάξει έξω τους ανθρώπους, να τις αποζημιώσεις. Ο άλλος έχει μάντρα υποδομό μέσα σε οικισμό. Ο άλλος μπορεί να. Δηλαδή αυτό όμως θα πάψει να υφίσταται. Θα πάμε κάπου που να είναι όλοι όσοι έχουν οφειλήσει. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Όμως ξεκινάμε, Γιάννη, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο στις κουβέντες,
θα είμαστε πάλι εδώ που είμαστε τώρα και θα έρχονται οι ξένοι, θα έρχονται οι ξένοι και θα σου λέει νταμάρι εκεί πέρα. Έτσι θέλω, νταμάρι. Να πω πριν, να μην ξεχνάμε και τα λατομεία εκτός ενώ. Δεν τα ξεχνάμε Γιάννη, βρήκαμε τρία λατομεία. Βρήκαμε τρία λατομεία στην περιφέρειά μας. Εντάξει, όχι ένα, τρία. Τι εννοείται βρήκαμε. Εγώ δεν το ήξερα, το γνώρισα ότι έχουμε τρεις άδειες λατομείων. Έχω πάρει και τις τρεις. Και τις τρεις έχουν πάρει. Ναι, αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Εσύ το ξέρω. Εντάξει, εγώ δεν το γνώρισα. Δεν ήξερα για τρεις, εγώ ξέρω. Το 95% του νησιού, γενικά των Κυκλάδων, δεν έχουν προταξικό. Σαν γεωγραφική επιφάνεια. Δεν είναι εγκληματικό αυτό, ρε Σπύρο. Όχι απλά εγκληματικό. Απλά λίγο η παγίδα σε αυτό που σωστά θες να κάνεις. Είναι να μην απομονωθεί κάθε κοινότητα χωριό στο κουτάκι του δικό του. Όχι βέβαια. Γιατί το νησί έχει συνολικά κάποιες ανάγκες. Σπύρο, θέλουμε να δείξουμε το δρόμο. Να ολοκληρώσουμε, ας πούμε. Ναι. Το νησί έχει συνολικά κάποιες ανάγκες. Δηλαδή, πού θα χωροθετηθεί ένας βιολογικός, πού μια βιομηχανική παραγωγή, πού μια βιοτεχνική παραγωγή, πού αιωλικός σταθμός. Πού ένα λατομείο, όπως λες. Επειδή το νησί έχει κάποιες ανάγκες, έχει ανάγκες γενικές, ευρύτερες, μήπως. Αν κάποια κοινότητα κάνει το δικό της σχεδιασμό, δημιουργηθούν αντιφάσεις μεταξύ τους και τελικά κάποιες άλλες ανάγκες σε επίπεδο νησιού μείνουν. Θα σου πω κάτι. Αν για παράδειγμα αυτή. Δείξε τον δρόμο, ναι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το πιο σωστό αυτό. Μετά θα γίνει σύνθεση. Σύνθεση. Μακάρι να έφερα τις προτάσεις στους κοινότητες να υπήρχε σύνθεση. Δεν μπορεί να το κάνω το νησί. Δεν μπορεί να κάνει τρεις βιομηχανικές ζώνες πάνω στο νησί. Με αυτό λέω. Εντάξει. Δεν συμφωνεί αυτό τώρα. Γεωργικά μπορείς. Γεωργικά μπορείς. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι. Να πάμε. Στο πνεύμα δεν έχεις λάθος. Πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε. Γιατί από εδώ και πέρα. Δεν θα ξαναμπεί σε δίλημα, Γιάννη. Δεν είναι πιο μακριά. Να κλείσουμε με αυτό. Δεν θα ξαναμπούμε σε διλήμματα τέτοια όμως. Θα έχουμε αποφασίσει από την αρχή όλοι μαζί, έτσι, ότι αυτή είναι η θέση της κοινότητάς μας. Όποιος και να προσεγγίσει ξανά στο μέλλον, είναι η θέση της κοινότητάς μας. Είναι σημαντικό να έχει αποτελέσει αυτό αντικείμενο συζήτηση με τους κατοίκους πρόταση αυτή και να πει αυτή είναι η θέση της κοινότητάς μας από εδώ και πέρα, όταν θα έρθει ένα επόμενο αιωλικό και ένα επόμενο αιωλικό. Θα έχουμε πει τέλος. Την ξέρουμε όλοι μας και είναι αυτή η θέση μας. Αυτή η θέση μας όμως να μην είναι δεκτική σε όλα. Δηλαδή να δεχτούμε ότι η κοινότητα Κορθίου θα έχει και βιομηχανική περιοχή και αεολική και να έρθουν όλα. Χωροταξία από επιστήμονες σημαίνει η οικιστική σου περιοχή, η βιομηχανική σου περιοχή, η γεωργική σου περιοχή, η κτηνοτροφία σου και ούτω καθεξής. Δεν είναι δηλαδή. Πάμε να κάνουμε μόνο για τα αεολικά στοχευμένη μελέτη. Πάμε να κάνουμε χωροταξία κοινότητας. Ναι. Προσέξτε, μιλάμε για. Μπορούμε να κάνουμε νέους πρότυπους οικισμούς. Πώς δίνεις αξία στον τόπο σου. Να πεις ότι εγώ ένα σημείο που είναι τουριστικό και έχει παραλία, όποιο είναι, δεν με πειράζει. Ανεξαρτήτως του αν κάποιος σήμερα είναι ιδιοκτήτης ή δεν είναι, θα φτιάξω εκεί οικισμό καινούριο, αρχιτεκτονικά, αυστηρά. Με προδιαγραφές που κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτές τις προδιαγραφές, με αυτή την αναρχία που γύρω μας κοιτάμε και βλέπουμε ό,τι θέλουμε πια σε ένα χωριό. Πορτοκαλί, μπλε, ό,τι να είναι, αρχιτεκτονικά μπετά, πέργολες. Δηλαδή να υπάρχει ένας σεβασμός και να πεις φτιάχνω καινούργιους οικισμούς. Και να πει ο άλλος εκεί, ναι κύριε, εγώ έρχομαι και επενδύω και αγοράζω σπίτι σε αυτόν τον οικισμό. Ποιο? Υπόθηκε χθες το συμβούλιο. Η δυνατότητα του να μην μείνουμε στην ανάπτυξη των σταθμών με βάση τα σημερινά δεδομένα, για να μην υπονομεύσουμε ενδεχομένως το μέλλον μελλοντικών δραστηριοτήτων. Σπύρο, για παράδειγμα, να πας τώρα και πεις ότι εκεί δεν υπάρχει κανένας οικισμός. Να βάλω ανεμογεννήτριες. Αν δεν έβαζες ανεμογεννήτριες, τι επενδυτική δραστηριότητα εναλλακτική θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Και σου δίνω παράδειγμα στο στενό που έχει καταπληκτικές παραλίες, έτσι. Η Μοσχιού, οι Λεσπίδες, μετά το Κρεμμύδα, το Στενό, η Αγία Μόνη. Ναι, σκέψου λοιπόν εκεί να τολμήσεις και να κάνεις οικισμούς καινούργιους. Χωροθετώντας οικισμούς, αποκλείεις τα αεολικά μέσω σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Θέλω να πω. Δεν το κάνεις για να αποκλείσεις τα αεολικά. Όχι, αλλά είναι ένας τρόπος να δείξεις πώς θες να αναπτύξεις την κοινότητά σου. Ότι αν μπουν λατομεία εκεί, μετά δεν θα μπορούν να γίνει. Ναι, σήμερα είναι όλα άναρχα. Όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει, όποιος θέλει.
Έτσι είναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Θα σου πω κάτι. Έτσι και βγει η πολυδομία στον δρόμο. Άστο. Δεν θα είναι καθόλου έτσι. Θα σου πω. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι άναρχα γιατί. Έχετε ο ανεμογεννητρέα και σου λέει θα το βάλω εδώ. Άσχετο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι άσχετο αυτό. Είναι οικοδομή, μιλάω. Α, εσύ λες τώρα εδώ γύρω-γύρω τα σπίτια. Δεν είναι. Εντάξει, πολυοδομικές τακτοποιήσεις, Μίτσο. Δεν είναι. Πληρώνεις πρόστιμα και γίνονται όλα. Πολυοδομικές τακτοποιήσεις, λέω. Και τα προβλέπουν όλα και τα προβλέπουν. Άλλο θέμα έχουμε. Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα αναφερθούμε τίποτα στις βρύσες. Εμείς θα ευχαριστούμε.